Για μένα εκείνο όμω το ντεπούντο, τον Σεπτέμβριο του 1961 στη Μόντζα, με τη Φεράρι, παραμένει το σπουδαιότερο ντεπούντο όλων των εποχών. Η σημερινή πιλότη, λε και βάλει ένα ξύλο πάνω σε δύο ουρανοξίστε και περπατά πάνω σε αυτό το ξύλο και σταυρώνει με δίχτυ από κάτω ασφαλεία. Στα πιο παλιά χρόνια, οι πιλότοι βάδιζαν πάνω σε ένα λεπτό σχοινί πάνω στου δύο ουρανοξίστε με από κάτω δίχτυ. Ο Γίλ Βιλνεύ, στη δική του εποχή, Έκανε τούμπε πάνω σε εκείνο το λεπτό σχήνη και από κάτω χωρί δίχτυ. Τα χέρια του πιλότου του, φανταστείτε τώρα, 280 χιλιόμετρα ανάμεσα στου τείχου, να μην έχουν την αυτοπεποίθηση να το, να το πιέσουν το μονοθέσιο. Όταν τελειώσαν και τα προγραμματικά, λέει την ε, Πέμπτη. FP1 και FP2, χάλια το μονοθέσιο. FP3, δουλέψαμε με το setup, βρήκαμε μια λύση, τα πήγε καλά, ωραία, εντάξει. Πάμε ξανά προγραμματικά και πάλι στρέφεται πίσω η ομάδα χάλια. Δοκιμάσαμε τα πάντα με το setup, λέει. Και αυτό που παρατηρήθηκε βεβαίω το πρόβλημα από την ταλαιπωρή είναι εκείνο το τρομερό bouncing. Όταν στρίβει ο πιλότο το μονοθέσιο, η, η, ισορροπία, η αεροδυναμική ισορροπία μετατοπίζεται απότομα από το μπροστινό στο πίσω μέρο. Άρα στη μέση τη στροφή επαναλαμβάνω με 280 χιλιόμετρα την ώρα που στρίβει το, το μονοθέσιο, δηλαδή να στολάρει το πίσω μέρος στολάρει το πίσω μέρο και δεν μπορεί να γαντζώσει πάνω στην άσφαλτο. Ο Μαξ Βερστάπεν προηγήθηκε στου 102 από του 107 γύρου που είχαμε μέχρι στιγμή στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κερδίζοντα με άνεση και τι δύο κούρσε. Και παρόλο που οδήγησε εξαιρετικά και στι δύο περιπτώσει, υπογραμμίζοντας το πηγαίο ταλέντο του, εν τούτης, θα έλεγε κανεί πω κινδυνεύει να ξεχαστεί εφόσον ο φακό τη τηλεόραση επιλέγει συνήθω να τον ακολουθήσει μόνο στον πρώτο και στον τελευταίο γύρο του αγώνα. Στην κούρσα τη Ερυθρά Θάλασσα, η Ερυθρή Βολίδα τη Φεράρι έμεινε για άλλη μια φορά πίσω από του δύο Ερυθρού τάβρους και παρόλο που αυτή τη φορά κατάφερε να κόψει το νήμα του τέρματο ε, αντί 25, ε, 18 δευτερόλεπτα αργοπορημένη, όσα δηλαδή παίρνει περίπου στον κοινό θνητό για να βουρτσίζει τα δόντια του, ε, εν τούτης, 18 δευτερόλεπτα στη Φόρμουλα 1 ισοδυναμούν με μια αιωνιότητα. Μα εντυπωσίασε ο 18χρονο Βρετανός Όλιβερ Μπέρμαν που έκανε το ουρανοκατέβατο ντεπούρο του με την πιο θρελική ομάδα του πρωταθλήματος και για να βρει κανεί την προηγούμενη φορά που ένας πιλότος έκανε το βάφτισμά του στη Φόρμουλα 1 με την σκουτερία Φεράρι, θα πρέπει να γυρίσει το ρολόι 52 χρόνια πίσω και συγκεκριμένα στον Ιούλιο του 1972 όταν ο Έντσο Φεράρι προσέλαβε τον διαπιλότο του έναν φανατικό καπνιστή. Φίλε και φίλοι της Φόρμουλα 1, γεια σα από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώ ορίσατε στο σημερινό επεισόδιο τη σειρά Speed Zone Podcast παρέα με του αγαπημένου φίλου Μάριο Κωνσταντίνου και Σπύρο Τσαμαντά. Παιδιά, καλώ ορίσατε και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό για να πω το εξή. Σπύρο, η ομάδα τη Red Bull Racing εξακολουθεί να πυροβολεί όπω και πέρσι ανελέητα, αλλά Καθώ συμβαίνουν διάφορα πίσω από τι κλειστέ πόρτε, θα φύγει ο Κρίστιαν Χόρνερ, θα φύγει ο Χέλμουντ Μάρκο, θα μείνει ο Μαξ Verstappen, θα μείνει ο Έντρια Νιούι. Οι αντίπαλοι τη έχουν στήσει αυτοί πάνω στι κλεισμένε θύρε και περιμένουν να ακούσουν κάτι θετικό για του ίδιου, κάτι που θα αποσυντονίσει την ομάδα. Και καθώ οδεύουμε τώρα προ Αυστραλία, θα ήθελα έτσι την άποψή σου για το ε, τι έχει να πει για την Red Bull Racing. Καταρχά, Δημήτρη, μου θέλω να πω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακή η δουλειά που έχει γίνει και φέτο στο χειμώνα από τη Red Bull Racing. Μια ομάδα που συμπεριφέρεται πλήρω επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Είναι και ταχύτατη, είναι και αξιόπιστη, εν μέρη, διότι είχαν κάποιο πρόβλημα με το πιωδί των ταχυτήτων και οι δύο τη πιλότοι. Αυτό όμω που πραγματικά ταράζει τα νερά είναι οι φήμε περί αποχώρηση των στελεχών που είπε και του του Max Verstappen. Δεν ξέρω πραγματικά αν όντω θα δουν την πορτάνη τη εξόδου αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Όμω είναι αρκετά για να ταρακουνήσει και τα νερά μην πω και τα θεμέλια τη Red Bull Racing. Δηλαδή, αυτό θα κάνει ζημιά κάποια στιγμή στη ομάδα. Αν συνεχιστεί και δεν λυθεί ναι. άμεσα. Διότι Ωραία. ακούγονται φίλε και για τον εντριανιού πλέον. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, όμω, επειδή τα συζητήσαμε αυτά λίγο πολύ στο προηγούμενο επεισόδιο. και ο κόσμο μπορεί να... να παρακολουθήσει και από εκεί αλλά και από τι εξελίξει γενικότερα. Μάρια, να επικεντρωθούμε λίγο στο τι για την ώρα στο τι είδαμε. Σαουδική Αραβία και καθώ κινόμαστε προ Αυστραλία. Παρατηρώ ότι ο Max Verstappen και η Red Bull Racing δούλεψαν για άλλη μια φορά πολύ μεθοδικά. Ε, δούλεψαν ήσυχα ήσυχα την Πέμπτη στα ελεύθερα δοκιμαστικά για να ρυθμίσουν το όχημα να είναι γρήγορο, καλό πάνω στι γρήγορε στροφέ. Να μπορεί ο πιλότο να το α, επιτεθεί με αυτοπεποίθηση πάνω στι γρήγορε στροφέ. Ε, άρα δούλεψαν μεθοδικά με τη ρύθμιση και παρόλο που συμφωνούμε νομίζω ότι η RB20 δεν είναι ένα αυτοκίνητο προκριματικό. τα φόρτε του δεν είναι. Η προκριματική γύρι. Εν τούτης, με αυτόν τον μεθοδικό τρόπο κατάφερε να κλέψει τον κεραυνό από τα χέρια τη Φεράριο όσον αφορά τη μάχη στο pole position και την επόμενη μέρα, λίγο πολύ, γνωρίζαμε ότι η Red Bull έχει εκείνο το. Πώ να το πω τώρα. Στη Σαουδική Αραβία, το μυστικό όπλο θα έλεγα είναι ότι το μονοθέσιο παράγει εξαιρετική κατώθηση πιέζεται προ το έδαφο, αλλά από την άλλη είχε και τον πιο χαμηλό συντελεστή οπισθέλκου σα. Και πώ κατάφεραν να το πετύχουν αυτό στη Σαουδική Αραβία είναι με το. Ε, μεταξύ άλλων, έκλεισαν και κάποιε οπέ από τα βράχια για να γίνει πιο αεροδυναμικό το αυτοκίνητο, να, μειω... να μειωθεί περαιτέρω ο συντελεστή οπισθέλκου να σχίζει πιο αποτελεσματικά τον αέρα. Άρα με αυτόν τον μεθοδικό τρόπο πετυχαίνοντα, επαναλαμβάνω. Καλύτερη ισορροπία μεταξύ κατώθηση και χαμηλή οπισθέλκου η Red Bull έδειξε ότι είναι ο βασιλιά στη Σαουδική Αραβία, έτσι. Ναι, φυσικά. Η Red Bull πλέον είχε, είχε πάλι το πάνω χέρι ακόμη ένα-δύο στη Σόδικη Αραβία. Ε, σε όλον τον αγώνα δεν φάνηκε οι άλλες ομάδες να μπορούν να είναι ε, ας το πούμε κοντά στο performance της Red Bull. Ε, φυσικά να ξέρουμε ότι υπάρχει μια αρκετή διάφορα από τον Max Verstappen και τον, ε, Αυτό που είχαμε συζητήσει χθε από το τηλέφωνο ότι ε, Υπάρχει μια τρομερή δουλειά στη Red Bull, αλλά θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι της, του performance έχετε από τον Max Verstappen, γιατί μπορούμε να πάρουμε τον Perez ως τον baseline της Red Bull το που βρίσκεται. Άρα έστω και με τον baseline της Red Bull, πάλι είναι αρκετά πιο μπροστά από όλο τον, τον ανταγωνισμό που υπάρχει. Ε, όσον αυτό μου είχε πει ο Σπύρος συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει στη Red Bull. Ακούστηκε ότι ίσως ο Χέρμου Μάρκο ίσως φύγει, πλέον έχει πει ότι θα μείνει στην ομάδα. Ακούστηκαν ότι ο Max Verstappen, αν φύγει ο Χέλμουν Μάρκο, θα φύγω. Άρα υπάρχει ε, μια αρκετή, μια φουρτούνα στη Red Bull που δεν κάνει κα καλό στην ομάδα, εννοείται. Αλλά θεωρώ ότι η Red Bull θα συνεχίσει στη σεζόν ε, να έχει το προβάδισμα από τι υπόλοιπε ομάδε όσων μείνουν αυτά τα άτομα στη Red Bull. Γιατί είναι ένα συνδεδικό κρίκο όλοι μαζί. Δεν είναι ένα που φαίνεται το αποτέλεσμα στη Red Bull. Είναι ε, το combination κάποιον ανθρώπο σε, σε θέση κλειδιά. Είναι ότι είχαμε δει στη Ferrari αρχέ του 2000, βλέπουμε μια παρόμοια ιστορία τώρα στη Red Bull. Ακριβώ αυτό που λέγαμε ότι η ιστορία παραλαμβάνεται. Αλλά σπυρό, κατευθυνόμαστε προ μια διαφορετική πίστα, την πίστα τη Μελβούρνη, street πίστα στο πάρκο εκεί του Άλμπερτ. είδαμε ότι στη Σαουδική Αραβία, όπω είπα προηγουμένω, η Red Bull Racing είχε αυτή την, το συνδυασμό ψηλή κατώθηση με χαμηλή οπισθέλκου σα ω όπλο απέναντι στη Ferrari. Αλλά κάτι που μου έκανε εντύπωση, το μοναδικό σα προσπέρασμα που έκανε ο Max Verstappen στον αγώνα ήταν πάνω στο Λάντο Norris. Και εκεί, ε, όταν χρησιμοποίησε το DRS, ο Verstappen απέναντι στον Norris που είχε δεν είχε DRS, ήταν κλειστό το πτερίο του, ήταν 33 χιλιόμετρα πιο γρήγορη η Red Bull Racing και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι ανοίγει DRS και είσαι τόσο πιο γρήγορο. Είχε να κάνει και με το ότι νομίζω ήταν ακόμη με τοπικό ο άνεμο στη μεγάλη ευθεία. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω πω αυτά τα 33 χιλιόμετρα έρχονται να τονιστούν και από το γεγονό ότι το αυτοκίνητο αυτό, όντω τη Red Bull, έχει χαμηλό συντελεστή ο πιστέλκου σα όπω είναι ρυθμισμένο, έτσι. Ναι, ναι, βέβαια, ισχύει. Και δεν ήταν μόνο με τη McLaren, αλλά και με τη Mercedes με τη Mercedes ήταν το τρομακτικό νούμερο 41. Μου ναι. είχε κάνει άλλη γενή εντύπωση αυτό. Η, ε... η διαφορά Red Bull Racing με την Mercedes. Ε, ναι, με τη Mercedes. Κάποιο θα πει ότι λόγω του ότι τα ελαστικά του Max ή του Πέρε ήταν σε καλύτερη κατάσταση και όταν το λέμε αυτό εννοούμε ότι είχε καλύτερη έξοδο από την τελευταία στροφή. Εν τούτη όμω η διαφορά είναι τελευταια στροφη εν ομω η διαφορα ειναι τρομακτικη Δηλαδή ναι. πραγματικά μου είχε κάνει η αργή και, εντύπωση. Ξέρετε, παιδιά, μιλώντα για αυτό το που αρέσει στον Έντρια Νιού παραδοσιακά, δεν είναι μόνο φέτο. Δηλαδή να μπορεί να φτιάξει ένα αυτοκίνητο που να παράγει την κατώθεση που πρέπει για να είσαι Φόρμουλα 1, αλλά να έχει αυτό το χαμηλό συντελεστή ο πιστέρκου σα. Και αυτό είναι και η θεωρία που έχω στο μυαλό μου είναι αυτό είναι ίσω και ο λόγο που δεν θα δούμε ίσω εντελώ ένα concept zero pots πάνω στην. Πάνω στην Red Bull, okay. γιατί όταν η, η Mercedes σχεδίασε το 2000, για το 2022 τα Zero Pots, το έκανε με το σκεπτικό ότι θα παράγει την κατώθηση του αυτοκινήτου το πάτωμα. Κατασκεύασε ως εκ τούτου ένα μικρό πίσω πτυρίγιο, αλλά όταν ξεκίνησε το bouncing, αυτή οι αναπηδήση, το poor poisoning τέλο πάντων, αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν το πίσω πτυρίγιο, αυξήθηκε ο συντελεστή ο πιστέρκου σας, και για να καταλήξω κάπου είναι ότι με τα zero pots, αν δεν κάνω λάθο, Σπύρο και Μάρια, τα πίσω ελαστικά, όταν δεν έχει παραδοσιακού αραιού, τα πίσω ελα... ελαστικά είναι πιο εκτεθειμένα στον αέρα. Ναι. Άρα ανεβαίνει και εκεί ο Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν είναι έντρια νιούι κόνσεπτ να έχει ναι. τα, τα πίσω ελαστικά, διότι τα μπροστά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά να έχει τα πίσω ελαστικά εκτεθειμένα στον αέρα, νομίζω είναι κάτι που εντελώ zero pots, λίγο απίθανο να δούμε πάνω στην Red Bull λόγω τη φιλοσοφία του έντρια νιούι. Απλά όλα αυτά τα αναφέρω γιατί ξανά πόσο αποτελεσματικό είναι στον τρόπο που σχίζει τον αέρα η, η Red Bull. Έχω παρατηρήσει επίση, εκτό του ότι είναι πολύ διαφορετική η σχεδιάση από την κάτω μεριά του πατώματο σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αυτό που με είχε ενταράξει φέτο ήταν το diffuser. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Είναι πιο λαξευμένε οι γωνίε από την ναι. πάνω πλευρά. Είναι πολύ διαφορετικό το diffuser. Δεν είναι τίποτε τυχαίο. Προφανώ έχει να κάνει με τη σχεδιάση. Mm -hmm. Δεν μηδενίζω το έργο του Max Verstappen ή του Σέρκιο Πέρε, του Max Verstappen ως επί το επιτοπλιστών, διότι mm -hmm. αυτό κερδίζει. Ε, ε, σίγουρα είναι ομαδική δουλειά, αλλά χωρί τον Adrian Newey, χωρί αυτόν τον σχεδιασμό, ίσω η Red Bull Racing. Πιθανότατα να μην ήταν στο επίπεδο που είναι ναι, σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πάει πιο βαθιά Μάρι ω ομάδα. Έτσι, για να μιλήσουμε για τον ίδιο τον αγώνα, τι είδαμε. Στον γύρο 7 χτυπά πάνω στον, στην παριέρα, πάνω στον τοίχο τέλο πάντων, ο Λαν Στρόλ με την Αστον Μάρτιν. Βγαίνει αυτό ασφαλεία και η... Εντάξει, από του πρωτοπόρου επιλέγει η Red Bull να βάλει ταυτόχρονα του δύο πιλότου μέσα. Τέλεια χορογραφιακή, ενώ η Μακλάρεν και οι Μερσεντέ δεν το έκαναν αυτό και κάποιες άλλε ομάδε ίσω από κίνδυνο να μην στριμωχτούν οι πιλότοι στο τράφικ μέσα στο διάδρομο το pitch. Άρα και εκεί εξαιρετική δουλειά και σε αυτόν τον τομέα η Red Bull Racing, έτσι. Ναι, επειδή σχεδόν το 40% των ομάδων δεν είχαν κάνει double stack pistop. Όπω είναι η Χά με το Χούλκεμπερ, ο Ζουγκαϊνιού με την Σάουπερ, ο Λαντονόρι Χάμιλτον. Άρα το να. Θε... Συγγνώμη, και τόσο νωρί στον αγώνα, παιδιά, όταν ναι. τα τα είναι ακολουθούν από κοντά το ένα το άλλο. Ακριβώ, ναι. Ειδικά έχει γίνει στον 6ο-7ο 7 7ο γύρο να άνοιξε το pitlane. Οι ε, Ρετπούλ πρωτοπόροι στον αγώνα ε, είχαν ρισκάρει στο να φέρουν και τους δύο μέσα είχαμε δει το πόσο στενό ήταν το πίστο είχαμε δει κάποια στριμώγματα με το Φερνάντο Άλλονσο ναι. στα πίτς θεωρώ όμως στον αγώνα ότι ακόμη και αν γινόταν στο δεύτερο, στον τρίτο ή στον πρώτο γύρο ε, το αντίχημα του Λανστρόλ δεν θα άλλαζε καθόλου η, ε, ό,τι είχε ναι. γίνει στον αγώνα ε, κάποιοι θέλαν να μείνουν έξω στα πίτς ίσως όλοι πρέπει να μπουν στα πίτς γιατί είχαμε δει ότι από τις, ε, ίσως οι ομάδε που είχαν μείνει έξω περίμεναν για ένα δεύτερο, piece, ε, ένα δεύτερο μια δεύτερη ευκαιρία στα πίστ, ίσως ακόμη ένα ε, safety car. Αλλά αυτό μου μας είχε δείξει η πίστα συγκεκριμένη ότι ακόμη και με τα medium ή και με τα soft μπορεί να βγάλει όλον τον αγώνα που δείχνει ότι δεν καταπονεί καθόλου. Τα ελαστικά. 38 παράδειγμα. στο Μπαχρέιν περισσότερο. Γιατί ήταν πιο τραχιά η άσφαλτο. Yeah. Άρα, πόσο μάλλον στη Σαουδική Αραβία. Αλλά αν δεν έχετε κανένα προσθέτε για Red Bull, να πάμε προ την Ferrari που τερμάρισε για άλλη μια φορά στην τρίτη θέση. Και σπίρο, η Ferrari, ω μονοθέσιο, η ESF24, παράγει την κατώθηση που πρέπει. Ένα περίπου. Δεν έχει πρόβλημα πάνω σε αυτό απέναντι στην Red Bull. Αλλά δεν έχει τον ίδιο συντελεστή ο Πιστέρκο σα. Και δεν ξέρω εδώ μια λεπτομέρεια που μπορεί να παραδείξει εσύ την Πέμπτη του έβρεπα να πειραματίζονται με το. Πίσω ψερίο το οποίο ήταν το ίδιο με το 2023, είχαν πάνω γκέρνι φλαπ και δεν ξέρω αν τελικά το αφαίρεσαν ή το άφησαν. Το γκέρνι φλαπ, βεβαίω προσθέτει κάποια ε, κατώθηση, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι έρχεται και κάποια αύξηση του συντελεστή ο σα εκεί. Δεν ξέρω αν το αφαίρεσαν τελικά για να ανταγωνιστούν τη Red Bull ή αν έμεινε το γκέρνι φλαπ πάνω στο πίσω ψερίγιο. Δεν είμαι απόλυτα βεβαίω. Έχω την εντύπωση ότι το αφαίρεσαν, ναι. αλλά δεν μπορώ να επιμένω. Αν κάνω λάθο, διορθώστε με. Ε, είναι πολύ καλό το μονοθεσιόν τη Ferrari φέτο από πλευρά κάθε τη δύναμη, όπω το Staipers Δημήτρη μου έχουν πειραματιστεί με το πίσω φτερό σχετικά με το να μειώσουν την πιστότητα. Θεωρώ ότι το έχουν πετύχει, όχι στο βαθμό βέβαια τη Red Bull Racing, αλλά έχουν βελτιωθεί πολύ σε αυτό. Πλησιάζουν. Πλησιάζουν. Οι τελικέ ήταν παρομοίε. Μου άρεσε πολύ ότι ακολούθησαν έναν πολύ διαφορετικό πλάνο σε σχέση με τη Red Bull Racing ή σε σχέση με τον ανταγωνισμό που ακολούθησε το σχεδιασμό ναι, ναι, τη Περσίνη ναι, ναι. ναι, Αρμπή ναι. 19. Συγγνώμη, Σπύρο, Πύροχε κάνει κάποιε συγκρίσει τελικέ ταχύτητε πέρσι με φέτο η Ferrari στη Σαουδική Αραβία. Ε, ήταν πολύ πιο γρήγορη στην ευθεία. Βέβαια, ναι. και όχι μόνο αυτό, ότι ήταν πολύ πιο γρήγορη στην ευθεία, ήταν και τρομακτικά λιγότερη φθορά. Δηλαδή έχουν αλλάξει. Ακριβώ έρχονται πιο κοντά στο να. Το να... Ισορροπήσουν και αυτοί κάπω. Θα δώσω ένα δυσή. παράδειγμα ναι. για να καταλάβουμε ακριβώ, να καταλάβει και ο κόσμο ακριβώ που είναι. Πέρσι έχαναν θέσει συνεχώ, ψυχοραγούσαν χρόνο συνεχώ, λόγω τη υπέρμετρη φθορά των ελαστικών. Ναι. Φέτο άλλαξαν όλοι τα ελαστικά του στον 7ο γύρο, αν θυμάμαι καλά, και έκανε και το fastest lap με το σκληρό μείγμα στο τέλο του αγών. Δηλαδή ναι. αυτό δείχνει ότι συμπεριφέρεται φιλικά στα και, ελαστικά. Και δείχνει και κάτι άλλο που συμφωνώ οπωσδήποτε. Πιο καλή με τα ελαστικά η Ferrari. Μαρία, σιγά σιγά δε βελτιώνουν τα. λύνουν μάλλον τα προβλήματα. Ναι. Τα pit stop ήσυχα ήσυχα στο ναι. παρασκήνιο από πέρσι τα βελτίωσαν ε, στρατηγικη ναι. και, και pit stops. Τώρα και η διαχείριση των ελαστικών. Αλλά ε, το άλλο είναι ότι ε, ο τρόπο που το μονοθέσιο Τέλο πάντων, δουλεύει τα τελευταία. Φέτο, μάλλον τέλο πάντων. Φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικό με κάθε τρόπο. Και παρόλο που υπόλοιπη, η διαφορά στη φόρμα είναι, είναι μικρολεπτομέρειε, έτσι, Μαρία. Ναι, σίγουρα. Φαίνεται η Φεραραίρο ότι έχει κάνει καλύτερη. Είναι, δεν καταπονεί τα αλαστικά στο σημείο που ήταν στην περσίνη σεζόν. Εννοείται η πίστα που είχαν τρέξει το Σάββατο. Ε, δεν καταπονεί ούτε η πίστα τα λαστικά. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο. Σε πόσο ποσοστό έχουν κάνει βήματα μπροστά, σίγουρα έχουν κάνει βήματα μπροστά. Του βοηθούσε η πίστα να μην καταπονούν τα λαστικά, αλλά το να κάνει το fastest lap στο τέλο του αγώνα με λαστικά τα οποία τα έχει από τον έκτο γύρο, αυτό κάνει tick the box. Ότι ναι, δεν καταπονεί η πίστα τα λαστικά, αλλά και υπάρχει μια καλή yeah. διαχείριση από το μονοθέσιο. Πολύ καλό το παράδειγμα αυτό που αναφέρει και που ανέφερε ο Σπύρο. Το να μπορεί να πετύχει αυτά στου συγκεκριμένου γύρου που το πέτυχαν χωρί να καταπονούν τα λάστιχα είναι σίγουρα σημάδι βελτίωση. Και να πω και κάτι άλλο που σίγουρα βοήθησε την φετινή Φεράρη σε σχέση με Πέρση. Από ό,τι γνωρίζουμε, το περσινό μονοθέσιο, όπω το χαρακτήρισαν, όταν ήσουν σε τράφικ πίσω από άλλα αυτοκίνητα, συμπεριφερόταν. Ε... Διαβολικά να πω, τέλο πάντων, ήταν πολύ στην κόψη του ξηράφιου και απρόβλεπτο το μονοθύσιο στα χέρια του πιλότου στη μέση τη τροφή να ακολουθούσε κάποιο άλλο μονοθήσω. Φέρο δεν υπάρχει αυτό. Άρα μπορούν και να κάνουν μάχη στου ουραγού, αλλά προσπερνώντα του ουραγού, αλλά και φτάνοντα ανταγωνιστέ η Ferrari να μπορεί να ακολουθήσει με πιο πολύ σιγουριά και να, και να κάνει μάχη. Θα δούμε όμω, όπω λέτε συχνά και οι δύο και οι τρει μα τέλο πάντων, ε, περιμένουμε πάντα και άλλε κούρσε να έρθουν. Έρχεται τώρα το Grand τη Αυστραλία για να κρίνουμε την Φεράρι, αλλά είδαμε και εκείνο το. Ε, είπα προηγουμένω. Το ουρανοκατέβαρο Ντεπούτο. Εκείνο του καινούριου ε, πιλότου στη Φόρμουλα 1, τον οποίο τον είδαμε να εμφανίζεται ο 18χρονο Βρετανό Όλιβερ Μπέρμαν. Ε, αντιμετώπισε την πέμπτη προβλήματα με το τυφλό έντερο ο Κάρλο Σάιντ, παρόλο που ο άνθρωπο έγραψε. Έχοντα ανασυγκρίνω τον πόνο στο πιλωτήριο, έγραψε τον 7ο ταχύτερο χρόνο. Ε, Έφυγε άρον-άρον, έπρεπε να πάει σε χειρουργική επέμβαση και τον αντικατέστησε ένα πιλότο Φόρμουλα 2, ο οποίο παρεμπιπτόντω πήρε και το pole position στην Τζέτα, στον αγώνα Φόρμουλα 2, στην ίδια πίστα. Και τον ειδοποιούνται τελευταία στιγμή να κάνει ντεπούρο στη Φόρμουλα 1 με την Ferrari, στο FP3, στα ελεύθερα δοκιμαστικά. Και ο καμένο άνθρωπο, ε, ε, στα ίδια τα προκριματικά, έκανε πρόβε pit stop. Στη μέση των προκριματικών, τον κάλεσε να μπει μέσα για να κάνει πρόβα pit stop. Άρα. Ε, τα πήγε πολύ καλά, έτσι, η άποψή σα. Τα πήγε, θεωρώ, εξαιρετικά. Αναλόγω και τη περίσταση. Το να έρχεσαι με, με την SF24, θα πει κάποιο, δεν ήταν τόσο μεγάλη υπόθεση. Πιστεύω ήταν μεγάλη υπόθεση, γιατί πρώτη, θα ήταν ανέτοιμο από μονοθέσει τη Φόρμουλα 1. Δεύτερο, δεν είχε την οριμότητα λόγω τη ηλικία, 18 μόλι ετών. Τρίτο, δεν είχε τη σωματική ετοιμότητα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Συγγνώμη, σπίρο παρένθεση. Στη μια από τι πιο δύσκολε απαιτητικά πίστε ναι. για το σώμα του πιλότου, με πολύ ψηλέ ταχύτητε, mm -hmm. γι' αυτό ήταν εντυπωσιακή η προσπάθεια του. Εντυπωσιακότατη. Έσπασε το προσκέφαλο, διότι δεν αντέχεν τι δυνάμει G και πλέον ανεξέλεκτο το κεφάλι χτυπούσε αριστερά ή δεξιά στο πιλωτήριο. Κυρίω στην αριστερή πλευρά, κυρίω, διότι εκεί το έσπασε το προσκέφαλο. Δείχνοντα πόσο δύσκολο είναι φυσικά να οδηγήσει κάποιο μονοθέσιο Φόρμουλα 1. Για τι περιστάσει, θεωρώ ότι τα πήγαινε εξαιρετικά. Και πνευματικά και σωματικά, Μαρία. Όμω, επειδή η πίστα του... τη Σαουδική Αραβία φέρει πολύ γρήγορε στροφέ mm. ανάμεσα στους τοίχου, 280 π.χ. χιλιόμετρα, θέλει ακρίβεια. Και σίγουρα αυτά που λέει ο Σπύρος και πνευματικά και σωματικά, ε θυμάμαι ότι από του πρώτου γύρου δοκιμαστικών ε, άρχισε να ναι. δείχνει σημάδια κόπωση και το να βγάλει 50 γύρου σε εκείνη την πίστα από μόνο του σίγουρα θεωρείται άθρο, έτσι. Ναι, τον είχαν κυριολεκτικά τον είχαν ρίξει στα βαθιά. Χωρί να ξέρει να γολυμπήσει. Ε, σε, παρέθεση το δεν ξέρει να γολυμπήσει. είναι μια πίστα η οποία είναι πάρα πολύ γρήγορη. 26 στροφέ, 27 στροφέ πώ έχει, έχει στην Τζέτα. Ε, με με... Η τρίτη πιο μεγάλη σε μήκο πίστα του ναι. προαθλήματος. Ε. Ναι, με αρκετά τυφλέ τροπέ επίση. Χωρί καν να έχει ένα practice ε, experience ο οδηγό. Είχε μπει κατευθείαν στο τρίτο practice ε, session που νομίζω υπήρχε και μια μικρή διακοπή κάποια mm -hmm. φάση στο practice mm -hmm. session. Mm -hmm. Άρα είχε χάσει το momentum. Άρα ήταν η ώρα που μπορούσε να ήταν non-stop συγκεντρωμένο στο τι πρέπει να δώσει. Και ότι είχε βγάλει ένα εξαιρετικό ένα αγώνα. Αυτό που είχε κάνει εντύπωση με τον Όλιβε ε, Μπέρμαν δεν είναι ότι είχε έρθει έβδομο. Είναι ότι δεν ήθελε να κάνει εντυπώσει, ναι. δεν ήθελε να εντυπωσιάσει. Ναι. Ήθελε απλά, που ήταν εξαιρετική δουλειά που είχε κάνει, απλά να τελειώσει τον αγώνα ναι. χωρί να κάνει ατύχημα. Ε, ήταν στην εβδομη 7η θέση, θέση που είχε θεση που ειδικά να πάρει βαθμού στον πρώτο του αγώνα. Αλλά το πιο εξαιρετικό είναι ότι. Ε, Είχε μια καλή αίσθηση του μονοθεσίου για το λόγο ότι στα τελευταία κομμάτια είχε μπει από το Ανασύρματο ότι είχε κάνει qualifying laps. Mm. Για να μπορεί να κάνει qualifying laps, σημαίνει ότι κάνει μια σωστή διαχείριση ασχέτως το πόσο δεν καταπονεί πίστα τα λαστικά. Πάλι για να κάνει 10 γύρου qualifying laps, σημαίνει ότι έχει με ένα εξαιρετικό. Ε, ε, Ικανό, ικανότητα να αντιληφθεί πώ mm. δουλεύει το μονοθεσιό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, να καταλάβει ποια είναι τα λίμνη του μονοθεσιού. Γιατί μπορούσαμε να δούμε τον Όλιβερ στου τελευταίου γύρω να ψυχομαχεί, γιατί δεν έχει μείνει ελαστικό. Mm. Άρα, κατά μένα, θεωρείται εξαιρετική δουλειά. Το θέμα είναι πότε θα το δούμε πλέον σε μια ομάδα. Mm. Ναι, αυτό είναι ερωτηματικό, αλλά ήταν το αυτό που λέει ο Μάριο, το ότι ήταν αλάνθαστο Σπύρο πάνω ναι. στην πίστα, ίσω να δείχνει και πόσο καλό είναι το φετινό μονοθέσιο τη Ferrari. Δεν ξέρω πόσο καλά θα πήγαινε με το περσινό μονοθέσιο που καταπονεί και τα ελαστικά του. Άρα αυτό ήταν να του επέτρεψε ε, να, να, να υπογραμμίσει και πόσο ευκολοδίγητη είναι η Ferrari. Ε, Συμφωνώ με τον Μάριο, δεν, δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι σούπερ είδηση ότι τερμάρει 7ο από τη μία, αλλά από την άλλη το ότι έβγαλε τον αγώνα ε, και κατάφερε να τερματίσει είναι εξαιρετικό και. Από τον καναπέ είναι πάντα πιο εύκολο. Και Σπύρο, θα ήθελα έτσι λίγο να εξηγήσει για παράδειγμα πάνω στην εκκίνηση. Η Φόρμουλα 1, εν αντιθέσει νομίζω με τη Φόρμουλα 2, έχει δύο συμπλέκτε ε, ναι. δύο στάσεων. Με δύο μοχλού πίσω ναι. από το τιμόνι για να κάνει εκκίνηση. Ε, και μπορεί να εξηγήσει πώ δουλεύει αυτό το να φύγει από την εκκίνηση, δεν είναι το πιο απλό πράγμα, έτσι. Ω oh, βέβαια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βρει ακριβώ το σημείο για το κλάτ που θα το αφήσει ή που θα το ρυθμίσει. Η ε, παλμή ενό πιλότου, όπω μα εξήγησε και ο φίλο Ευτυχή Ελλάδα, τον οποίο θέλω να χαιρετήσω, είναι πάρα πολύ ψηλή. Άρα, όταν είναι και πολύ ψηλή η παλμή, δεν μπορεί να σκεφτεί και καθαρά. Και παρέθεση πάνω yeah. στην εκκίνηση από μελέτε που έγιναν από δεκαετίε πριν, οι παλμοί ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά, σε σημείο μέχρι και 230 χτύπου το λεπτό. Είχαμε περιπτώσει yeah, ε... μόρια ε... και ναι, παραπάνω. Ρυθμίζουν με τον γκάζι, το throttle, κάπου. Περίπου 8.500 στροφέ. Τώρα μπορεί να είναι 8.300, μπορεί να είναι 8.600, κάπου εκεί. Και προοδευτικά αφήνουν του συμπλέχτε, όπω δείχνω με τα δάχτυλα μου, σιγά σιγά του αφήνουν πίσω από το τιμόνι. Ε... Ο Σέρλουι Χάμιλτον κάνει και κάτι άλλο εκτός εκτό αυτού. Βάζει το χέρι του από την πάνω πλευρά του mm. τιμόνι. θα το παρατηρήσετε. Ναι. Ο λόγο που το κάνει προφανώ έχει να κάνει μάλλον με την αίσθηση που του αφήνει. Όπω ο Ζακ Φιλνεύ, παγκόσμιο προαθητή του 97 με τη Williams, προτιμούσε να έχει αντί δύο μοχλού που να αλλάζει ταχύδε. Είχε ένα με το αριστερό χέρι, νομίζω. Ε, κάνοντα έτσι, ανέβαζε και κάνοντα. Κάτω, ναι. Κατέβαζε αλλά με το ίδιο χέρι, αλλά η προτιμήση των πιλότων. Αλλά ε, Μάριε, εντυπωσιακό και το γεγονό ότι πέραν του ότι άλλαζε, έκανε καλή κίνηση με τους συμπλέκτης, το συμπλέκτη, δύο στάσεων τέλο πάντων ε, και αλλάζοντα ταχύτητε που για να γίνει μια αλλαγή ταχύτητα νομίζω παίρνει και 0,005 του δευτερολέπτου, πιο γρήγορα από ό,τι ανοίγω. Κλείνουμε το μάτι. Ε, Επίση έμαθε την ώρα του αγώνα, ακόμα συνήθιζε πώς να, κάνει, να συλλέγει ενέργεια από την μπαταρία και να την χρησιμοποιεί εκείνη την ενέργεια απέναντι σε κάποιους πιλότους που στην αρχή, κάποιους ουραγούς τέλο πάντων που έκανε μάχη μαζί τους σιγά σιγά όμως το έμαθε και αυτό προς το τέλος του αγώνα και ε, τα πήγε καλά έτσι. Ναι φυσικά ήταν τεστ driver με τη ΧΑΣ στην περσική ναι. σεζόν, είχαν κάνει κάποια FP1 που σημαίνει ότι γνώριζε το περιβάλλον ενός μονοθεσιού, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να κάνεις ένα FP1, που είναι περισσότερο development ναι. ε, για το ο λόγος που γίνεται το πρώτο το practice session, και είναι εντελώς διαφορετικό να είσαι με άλλους 20 οδηγούς. Είναι αυτό που είχε μπει ως πριν το πρώτο podcast, ότι άλλο είναι να οδηγάς μόνο σε ένα practice session και άλλο είναι να είσαι σε έναν τρένο μονοθεσιό, mm -hmm. πλέον να σκέφτεσαι ε, σωστά τι είναι το racing line, και επίση να υπάρχουν και ποινέ, γιατί δεν μπορεί να κάνει ό,τι θε ε, σε, ε, σε έναν αγώνα. Γι' αυτό η οριμότητα, το πώ μπήκε στον αγώνα, πώ μπήκε στα βαθιά, πώ δεν ήθελε να εντυπωσιάσει απλά να κάνει ό,τι καλύτερο αποτέλεσμα. Ε, αξίζει να το αναφέρουμε και κατ' εμένα και δέκατο να ερχόταν ο Λίβερ και δέκατο πάλι θα ήταν το εξίσου εξαιρετική δουλειά. Το ότι είχε πάρει πόντου, το βλέπω απλά έναν πόνου στο σιβί του ότι έχω πάρει του πρώτου πόντου στη Φόρμουλα. Ε, Πάντω, uh, σπίρο, τον uh, είχαν πει ότι ήταν ο 97ο πιλότο που οδήγησε για τη σκουτερία Ferrari. Εγώ μετρώ αλλιώ, εφόσον μετρώ τη σκουτερία Ferrari, υπήρχε από το 1929, άρα νομίζω πω ήταν, αν δεν απατώ με, με τι δικέ μου μετρήσει, ο 111ο πιλότο που οδήγησε για τη σκουτερία Ferrari. Αν πάμε πίσω στο ε, πρώτη χρονιά εν ενεργεία, ομάδα ήταν, ιδρύθηκε το 1929, έλαβε μέρο σε αγώνε Grand Prix από το 30 με τον Νουβολάρη, τον Καμπάρι, τον Μπορτζακίνη, όλου αυτού, τον Ταντίνη κλπ. Ε, αλλά είπε ο Μάριος προηγουμένως τερμάρησε τερμάρισε έβδομος και μια άλλη στατιστική που είπαμε προηγουμένως η τελευταία φορά που είχαμε έναν ε, πιλότο να κάνει το βάφτισμά του με την σκουτερία Φεράρι, δηλαδή να λαμβάνει μέρο στο πρώτο του Grand Prix με την Φεράρι, πα 52 χρόνια πίσω στο μακρινό 1972, τον Ιούλιο, στη μέση τη χρονιά πάλι, όταν ο Έντσο Φεράρι έφερε για τον Grand Prix τη Βρετανία το 1972 στον Μπραντ Hatch, πρέπει να ήταν η κούρσα. Ε, Τολμώ να πω πολύ πιο βία και πιο δύσκολο αυτό για να οδηγήσει κανεί σε με τη σημερινή Formula 1. Και τον τεπούρο του εκείνη την ημέρα με τη Ferrari το έκανε ο Ιταλό πιλότο ο Αρτούρο Μερτσάριο, φανατικό καπνιστή, ο cowboy τη Formula 1 με το καπέλο του, του cowboy, πάντα οδηγούσε. Φημολογείται ότι κάπνιζε ακόμα και μέσα στο πιλωτήριο, όχι όταν οδηγούσε, αλλά όταν στάθευε στα πίτσα τέλο πάντων. Και προκρίθηκε ένατο ο Αρτούρο Μερτσάριο, ενάντιθεση με την 11η θέση που προκρίθηκε ο Μπέαρμα, και δερμάρισε έκτο. Σε σχέση με τον Μπέρμαν που ήταν έβδομο, αλλά 29 ετών ο Μερτσάριο, 18 ο Μπέρμαν, αλλά αυτό που λέμε πιο, πολύ πιο όρημο ο Μπέρμαν. Ο Μερτσάριο κάπνιζε, mm. δεν, δεν τον ένοιαζε mm. α πούμε. Τέλο πάντων, δεν έβλεπαν τότε πιλότη ένα τέλο πάντων το μέλλον του όσον αφορά α, τι θα απογίνει η καριέρα του. Του απολάβαναν να, να οδηγούν και έχω την εντύπωση ότι ο Έντσο Φεράρι προσέλαβε τότε τον Αρτούρο, Αρτούρο Μερτσάριο γιατί κέρδισε λίγο πριν, ε, τα χίλια χιλιόμετρα του ΣΠΑ, το παλιό τρομακτικό ΣΠΑ των 14 χιλιόμετρων, χίλια χιλιόμετρα, και κέρδισε επίσης το Τάρκα Φλώριο. Mm -hmm. Άρα, εντάξει, μια παρομοίωση εδώ με τους ε, παλιούς, με τους νέους, αλλά πιλότους που κάνουν τεπούτο, ε, το να κάνεις τεπούτο με την πιο θρελική ομάδα του προαθήματος, σίγουρα μπαίνει το όνομα σου έντονα κάτω από τον τέλο πάντων στο φακό τη τηλεόραση τέλο πάντων. Και εντάξει, ο Μπέρμαν Σπύρο τα πήγε καλά. Τα πήγε εξαιρετικά, θεωρώ. αυτό να έγινε έτσι με κάποιον τρόπο, για παράδειγμα, λόγω του προβλήματο υγεία που είχε ο Γκάλο Σάινθ Τζούνιορ. Απλά ίσω Δώσει και κάποιο μάθημα στη σειρά στι ομάδε τη Φόρμουλα 1 πιλότου πρέπει να, εργοδο... να εργοδοτούν. Για παράδειγμα, ο Σάρτσεν τη Βίλιαμ ή ο Στρόλ τη Αστων Μάρτιν δικαίω βρίσκονται εκεί που βρίσκονται mm. και ταλέντα σαν τον Μπέρμαν είναι εκτό. Αυτό mm. πρέπει να προβληματίσει. Ναι, ειδικά ο Στρόλ τώρα που έκανε εκείνο το λάθο στην αρχή του αγώνα μπαίνει και το δικό του όνομα στον κύκλο. και Θα λέει κανεί, okay, γιατί να μην ο δικάνα Μπέρμαν την δεύτερη AMR. Εντάξει, αυτά όλα φυσικά έχουν να κάνουν και με συμβόλαια και με διάφορα που συμβαίνουν. Αλλά Μάριε σε ηλικία 18 χρονών ντεπούτο με τη Ferrari, έσπασε και το ρεκόρ όλων των εποχών, το οποίο κάτι είχε ο πολύ αγαπημένο Ρικάρτο Ροντρίκε, ο Μεξικανό, από το 1961, όταν έκανε ντεπούτο με τη Ferrari mm. στη Μόντζα. Και για μένα εκείνο όμω τον ντεπούτο το τον Σεπτέμβριο του 1961 στη Μόντζα του Ρικάρτο Ροντρίγε με τη Φεράρι, παραμένει το σπουδαιότερο ντεπούτο όλων των εποχών. Ε, προκρίθηκε δεύτερο ο 19χρονο Ρικάρτο Ροντρίγε στη Μόντζα, την παλιά Μόντζα. Και να εξηγήσουμε εδώ, όχι μόνο ήταν η πιο γρήγορη με διαφορά πίστα του προαθήματο, αλλά το 1961 έφερε και εκείνο το τρομακτικά κεκλειμένο banking Όπου οι πιλότοι ανεβαίνουν πάνω σε εκείνο το, το κεκλειμένο banking και όπω είχα την μοναδική τύχη να συνομιλήσω κάποτε με τον παγκόσμιο πρωταθλητή εκείνης της χρονιάς, τον Φιλ Hill. Ε, ήταν η πιο βίαιη πίστα που είχαμε στη Φόρμουλα γιατί μα μας χτυπούσαν όλες οι δονήσεις, άρα κατάφερε να... Ε, Χτυπούς, από τι δονήσει χτυπούσαν τα πλευρά του πάνω στο πιλοτήριο όταν οδηγούσε πάνω στο banking τη Μόντζα. Και σίγουρα αφύλακτη από αφρούρητη από μπαριέρε πίστα. Έχει τα δέντρα στα αριστερά και μια μικρή μπαριέρα στα δεξιά. Αν έφευγε σίγουρα. Δεν το συζητώ, πήγαινε κατευθείαν στον άλλο κόσμο και τα έβαλε με γίγαντε ο Ρικάρτο Ροτρίγκε, όπω η ομόσταυρή του στη Φεράρι, ο Φιλ Χιλ, ο αίμνητο Βολφκανγκ Φον Τρίπ, ο Ρίτσι Γκίνθερ, ο μεγάλο Τζιμ Κλάρκ, ο Στέρλινγκ Μό ήταν στον αγώνα. Άρα προκρίθηκε δεύτερο, παιδιά. Για μένα είναι το πιο σπουδαίο τεπούτο ίσω όλων των εποχών, γι' αυτό το λέω. Τα έβαλε με αυτού του γίγαντε σε γίνει την τρομερά δύσκολη και επικίνδυνη πίστα. Και ίσω να κέρδιζε τον αγώνα εάν δεν τον πρόδιδε η Αντλία Καυσίμου, τον Ρικάρτο Ροτρίγε. Και για να τελειώσω, ο Ρικάρτο Ροτρίγε για μένα τι σημαίνει, ε, δεν ήταν. Ο Πέρε τη εποχή του, Περισσότερο θα έλεγα πω ήταν overstappen τη εποχή. Εντάξει, Μεξικανό ο Πέρε, αλλά περισσότερο θα έλεγα πω ήταν overstappen τη εποχή του Ρικάρτο Ροτρίγε, τον οποίο γνωρίζω ότι και εσύ, Μαριέ, συμπαθίζει ιδιαίτερα. Έτσι. <laughs> ναι, εξαιρετικό οδηγό. Ε, Δυστυχώ δεν βλέπουμε την τάση των ομάδων που ήταν στη δεκαετία του 60, όπω έχει αναφέρει, ακόμη και το 70, που ήταν λιγότερο συντηρητικέ οι ομάδε. Ε, Συμφώνω πολύ να μα πήρων ότι βλέποντα τον Μπέρμαν, βλέπουν ότι πλέον έχει γίνει ένα boys club. Να το πω έτσι: η Φόρμουλα 1. Ε, πλέον αναρωτιέσαι γιατί κάποιοι οδηγοί είναι πλέον στον κριτ, όταν έρχεται ένα Μπέρμαν ένας από το πουθενά, που αρκετό κόσμο δεν τον είχε να ακούσει, να παίρνει μια εβδομή θέση και μετά τον αγώνα σκέφτεσαι πόσοι άλλοι Μπέρμαν υπάρχουν, είτε που έχουν ε, φύγει από τη Φόρμουλα 2 είτε είναι είτε στη είτε στη Φόρμουλα 2 ή ακόμη και σε άλλε κατηγορίε. Άρα, φέτο νομίζω είναι μία από τι λίγε χρονιέ που δεν έχουμε ρούκι στη Φόρμουλα 1. Ναι. Που δείχνει το πόσο πολύ συντηρητική είναι η Φόρμουλα 1. Στα παλιά χρόνια, πολύ εύκολα μπορούσε να μπει σε μια ομάδα για το λόγο ότι μπορούσαν να έρθουν και τρία αυτοκίνητα στον Grid. Ήταν πιο ευέλικτη τα συμβόλαια, ήταν, ε, μπορούσαν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό. Φυσικά και τώρα μπορούν να αλλάξουν από λεπτό σε λεπτό. Απλά υπάρχει ένα πέναλτι ότι πρέπει να πληρώσει για να αλλάξει. Κάποιο mm. πρέπει να πληρώσει τη ζημιά που θα προκαλέσει. Άρα αυτό που θέλω να τελειώσω είναι ότι φαίνεται ότι η φόρμουλα είναι πάρα πολύ συντηρητική. Που από τη μία είναι καλό γιατί δίνει ευκαιρίε σε οδηγού με μία κακή σεζόν να προσπαθήσουν για την επόμενη. Όμω δυστυχώ φεύγουν ταλέντα που θα είναι κρίμα αν κάποιοι σαν τον Μπέαρμαν και άλλοι οδηγοί που υπάρχουν ότι δεν μπορούν εύκολα πλέον να μπουν σε αυτόν το, το κλαμπ. Και ηρωνία, σε αυτήν την εποχή που ζούμε, που είναι συντηρητική η φόρμουλα να σπείρω, είναι ότι η ομάδα που παραδοσιακά δεν παίρνει ρούκη, η Ferrari, είναι αυτή που όχι μόνο στον Μπέρμαν, αλλά πρόσφατα και με τον Κάρλο Σάιντ και με τον Σάρλ Εκλέρκ, όσον αφορά την εμπειρία που δεν είχαν αυτοί οι δύο, του προσέλαβε και ε, κάνει κάτι που είναι ασυνείδητο για τη Ferrari. Αλλά θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε σε λίγο και για έναν πολύ 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 έμπειρο πιλότο τον οποίο προσέλαβε για το 2025 η Ferrari. Αλλά να βάλουμε έτσι ξανά τον κόσμο στο δικό μας podcast σήμερα και να αναφέρουμε το τελευταίο poll που είχαμε και το πώς ψήφιζε ο κόσμος. Ρωτήσαμε ποιον πιλότο θα ήθελαν να δουν, να παίρνει τη θέση του του Χάμιλτον στη Μερσεντέ από το 2025 και ποιον πιλότο θα ήθελαν να δουν στην Red Bull Racing σε περίπτωση που ε, αποχωρήσει ο Max Verstappen από την ομάδα και τα αποτελέσματα που είχαμε. Είχαμε ένα, όσον αφορά την Μερσεντέ ένα θρίλερ, ο Verstappen. Κέρδισε τον Αλόνσο με ένα μόλι ψήφο, παιδιά. Άρα, ο κόσμο θέλει να δει τον Verstappen στη Mercedes, μόλι που έχασε ο Αλόνσο. Δεύτερη θέση, αγαπητό στον κόσμο, ο Κάρλος Σάινθ, ε, όσον αφορά να πάρει το πιλωτήριο τη Mercedes. Και πολύ εντυπωσιακή και αξιόλογη η τρίτη θέση που έλαβε ο Αλεξάνδρ Αλμπον, που το αξίζει μια καλή θέση, ίσω ευκαιρία να οδήγησε για μια Mercedes ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ, όσον αφορά θέση στη Red Bull και πάλι είχαμε θρύλερ, αυτή τη φορά με δύο Ισπανούς πιλότους και πάλι έχασε τον αγώνα ο Αλόνσο το ψήφισμα του κόσμου. Ψήφισαν τον Κάρλο Σάινθ ως νούμερο ένα επιλογή να πάει στη Red Bull. Το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεύτερος ο Αλόνσο ενώ Υπήρχαν ψήφοι επίση για Ριτσάρτο, για Μικ Σούμαχερ, για, ακόμα και για Γκασλή. Και να διαβάσω έτσι στα γρήγορα μια απάντηση από τον φίλο με το ψευδόνιμο Lucid Somnia. Θα ήθελα πολύ να δω τον Αλόνσο στη Μερσεντέ, ειδικά με τον Νιούι. Πιστεύω θα ήταν καταπληκτικό, αν και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί. Υπάρχει και ο Αντρέα Κίμιαν Τονέλη, λέει αυτό ο φίλο, ο οποίο είναι ανταγωνιστή του. Ε, Όλιβερ στη Φόρμουλα 2 αυτή τη στιγμή με την ίδια ομάδα οδηγούν και οι δύο με την Πρέμα. Ε, τον Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη, τον οποίο βλέπω αργά ή γρήγορα μέσα σε μια Μερσεντέ. Για τη Red Bull, ίσω Σάινθ λέει και το δικαιολογεί και λέει ότι για ένα χρόνο μόνο και μετά να πάει στην Audi, εφόσον και ο πατέρα του, ο Κάρλο Σάινθ Σίνιορ, έχει γερέ διασυνδέσει. Ε, και η πιο ασυνείδηστη απάντηση που πήραμε από τον φίλο ε, Γιάννη. Ε, μπεκάκι. Ε, θα ήθελα να δω τον Άλμπον στη Μερσεντές λέει ο φίλο Γιάννη. Τώρα, αν φύγει ο Μαξ από τη Red Bull, θα ήθελα να δω εκεί τον Οκόν και τον Τσουνόντα. <laughs> <laughs> Αυτό για να είναι έκπληξη. Ε, και παιδιά, εντάξει, έτσι χαριτολογώντα, έτσι θα ήθελα και στα γρήγορα τι δικέ σα απόψει. Μάρια, ποιον θα ήθελε στην Mercedes αν, να αντικαθιστά τον Χάμιλτον και ποιον στη Ρέντ Μπούλ σε περίπτωση που φύγει ο Verstappen. Απλά έτσι μια επιθυμία τέλο πάντων. Ε, μια επιθυμία βασισμένη σε αρκετά πρακτική αντίληψη το τι μπορεί να γίνει. Ε, θεωρώ ο Φερνάντο Αλόνσο θα ήταν ο καλύτερο καντιδέτη για να πάει στη μερσεντέ. Απλά επειδή δεν βλέπ, βλέπω ότι τα χρόνια του Αλόνσο στη Φόρμουλα 1 αρχίζουν πλέον να λιγοστεύουν. Όσο ρεαλιστικό όσο θέλει να, είναι, να μπορούμε να γίνουμε. Ε, και βλέπω ότι μόνο η Μερσέντε θα μπορεί να δώσει σε πολύ γρήγορο διάστημα αυτέ τι επιθυμίε, αυτό που θέλει ο Αλόνσο. Ότι όχι, δεν μπορεί αυτού να έρθει στην Αστομάρτη, απλά η Μερσέντε είναι αρκετά πιο καταρτισμένη στο να τα φέρει πιο γρήγορα. Ε, όσο για τη Red Bull, έναν πιλότο που θα ήθελα να δω αν έφευγε ο Μάξε Στάπε θα ήταν ο Γκάσλι. Για το λόγο ότι είναι ένα. Ορίμασε Λίγο, ήθελε τον χρόνο να οριμάσει. Το θεωρώ είναι πάρα πολύ γρήγορο πιλωτό. Γρήγορο και υποτιμημένο. Υποτιμημένο πάρα πολύ. Ε, μπορεί, θεωρώ, να πάρει στου ώμου του μια μεγάλη ομάδα. Έχει μάθει από τα λάθη του. Και είναι κρίμα το ότι είναι σε μια Red Bull, σε μια συγγνώμη, RP, η οποία δεν τη βλέπω τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια, σίγουρα μέχρι να αλλάξει του κανονισμοί, να μπορούν να δουν κάτι καλύτερο, ειδικά από θέμα podiums. Νίκε, προσωπικά δεν το βλέπω. Σπύρο, ποιον θέλετε να δει από το 25 και μετά στη Μερσεντέ δίπλα στο Ράσελ και στην Red Bull σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Verstappen. Διακαή πόθο για μένα είναι ο Φερνάνδο Αλόνσο στη Μερσεντέ. Πραγματικά θέλω πάρα πολύ να το δω να κλείσει την καριέρα του εάν έχει ανταγωνιστικό μόνο θέσιο με ακόμα έναν τίτλο. Εάν δεν μπορεί να γίνει αυτό, πιστεύω ότι ίσω ο Βάλτερ Μπότα ήταν η πιο σοφή επιλογή για τη mm. θέση εφόσον αν δεν πάει ο Αλόνσο. Για τον λόγο ότι ξέρει την ομάδα, τον ξέρει η ομάδα και σε ρόλο ηγέτη θα είναι ο πραγματικά χαρισματικό George Russell. Mm -hmm. Για τη Red Bull, για το πρώτο κάθισμα, δεν θέλω να φύγει ο Max Verstappen, δεν θέλω να το δω αλλού. Θεωρώ ότι είναι ηγέτη αυτή τη στιγμή στη Red mm -hmm. Bull Racing, κατά την άποψη τη δική μου, και ο θα ήθελα να τον πλαισιώσει. Σε περίπτωση που φύγει όμω, λέμε, εντάξει. Αλλά... <laughs> σε, σε περίπτωση που φύγει, θα ήθελα να δω τον Daniel Ricciardo πίσω στη Red Bull Racing. Αν και το ιδανικό για μένα θα ήταν ο Max Verstappen με τον Daniel ναι, Ριτσάρντο ναι, 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 ναι. στη Red Bull Racing. Ναι. Τώρα, α, για το τι θα γίνει πραγματικά, πιστεύω ότι υπάρχει πιθανότητα ο Άνωστο να κατευθυνθεί στη, στη, στη Μέσεντες. Το βλέπω ναι, ως ρεαλιστικό. Ναι. Για τον Μαξ δεν το βλέπω τόσο ναι. ρεαλιστικό να φύγει από τη Red Bull. Μάλλον πιέζουν για να φύγει ο Κρίστιαν Χόνερ πιστεύω ότι γίνεται αυτή η κουβέντα. Ναι. Το, το, μάλω, πιο, είναι το πιο ρεαλιστικό. ρεαλιστικό είναι αυτό που λε. Όπω και να έχει, έτσι, για να πω και εγώ απλά την ε, μια τέλο πάντων ίσω ε, άποψη, επιθυμία, εφόσον ξέρουμε πολύ καλά όλη στη φόρμουλα ποτέ δεν διαρκεί για πάντα το χάνι μου μια ομάδα ε, το έλεγε και ο Χόρνερ με τον Φέτελ στην Red Bull τέλο πάντων. Να απολαύσουν τα χρόνια γιατί θα τελειώσουν σε κάποια φάση οι επιτυχίε οι μεγάλε. Άρα με του νέου κανονισμού να έρχονται το 26 και με όλο αυτό το παρασκήνιο που γίνεται στη Red Bull, δεν αποκλείω ο Μαξ να αποχωρήσει τέλο πάντων και να δει καριέρα σε κάποια άλλη ομάδα. Άρα ίσω να έβαζα τον Max Verstappen σε μια Mercedes. Θα είναι ενδιαφέρον να το δούμε. Και να πω και τα λόγια εδώ του Τότο Βούλφ, ο οποίο Πρόσφατα ο Αυστριακό λέει ότι και ποιο δεν θα ήθελε τον Max Verstappen στην ομάδα του. Εγώ θα έκανα μέχρι και. θα περπαρούσα και πάνω στα χέρια, λέει. Προκειμένου να έχω τον α, ανάποδα πάνω στα χέρια για να τον έχω στην ομάδα μου. Ε, και παρακάτω, Φερνάντο Αλόνσο, διακαή πόθο να τον δούμε. <laughs> Λέμε τώρα, θα ήθελα να τον δω στην Red Bull. Νοουμένο ότι μείνει ο Εντριανιού, αλλά αυτό νομίζω είναι όνειρο απαντηλό. Ε, Όπω και να έχει, ε, τα είπαμε αυτά. Προτιμώ όμω, παιδιά, να μιλήσουμε για κάτι ετσι πιο χειροπιαστό και πιο αληθινό ε, εφόσον ε, το μόνο σίγουρο για το 25 από αυτά που λέμε τόση ώρα είναι ότι ο Λούι Χάμιλτον κατευθύνεται στην Ferrari και είναι ένα τρομερό πάντρεμα αυτό. Έχουμε έναν καινούριο 7 φορέ πρωταθλητή κόσμου να οδηγεί για εκείνη την ε, ομάδα μετά τον Μάικολ Σούμαγκερ. Μάριε, πώ βλέπει αυτή την πάντρια. Εγώ το βρέπα αναμενόμενο ότι κάποια φάση ο Λούις Χάμης θα πηγαίνει στη Φεράρι γιατί δεν το έκρυψε ποτέ του ότι όλοι οι οδηγοί θέλουν να οδηγήσουν κάποτε με τη Φεράρι και ότι είναι ό,τι καλύτερο στο σημείο ενός οδηγού να έχει τη Φεράρι. Ε, δεν το θεωρώ ότι ήταν κακή απόφαση να φύγει από τη Mercedes. δεν το θεωρώ ότι πρέπει να μείνει για πάντα στη Mercedes, γιατί οι πιλότοι πάντα θέλουν την πρόκληση ε, όπου δουν μια έξοδο για να πάνε σε ένα, μια ομάδα πιο ανταγωνιστική δεν τη χάνουμε τίποτα και επίσης να υπάρχει μια θέση καινή στη Φεράρι ποιο πιλότος θα λέγει όχι. Πιστεύω ότι μέχρι και ένας Max Verstappen θα το σκεφτόταν. Όσο και να μην θέλει να φύγει από τον Έντρια θα το σκεφτόταν ή αν πήγαινε ο Έντρια θεωρώ εννοείται θα πήγαινε και ο Max Verstappen. Το μόνο που σκέφτομαι τη Ferrari είναι ότι είναι άλλη κουλτούρα η Ιταλία. Γιατί ο Λουί Hamilton έχει μάθει σε έναν αγγλικό περιβάλλον, γιατί οι ομάδε στη Φόρμουλα 1 επιτοπλίστων Αγγλίε ε, και παρέθεση, ε, είναι αυτό που τόσα χρόνια το εκμυστηρεύτηκε. Κραδάει και τον έντρια νιούι μακριά από το μαρανέλο. Ναι, ακριβώς. Ε, σε μια ομάδα Formula 1 είναι επιτοπλίστων όλα τα ηγετικά προσωπικά πρόσωπα προ, σε μια ομάδα είναι όλοι οι Άγγλοι. Αυτό είναι... Δεν θα το πω κανόνα, είναι η κουλτούρα απλώ στη Φόρμουλα 1, ειδικά στι αγγλικέ ομάδε. Σίγουρα για εμά αγγλικέ ομάδε είναι και η Red Bull και η Mercedes. Ακριβώ, και αυτό η είναι η και και Mercedes, ναι. ναι. Άρα ε, το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι το πόσο γρήγορα θα μπορεί να μπει στο λεγόμενο mindset ενό πιο ε, του Ιταλικού. Τη Ιταλική κουλτούρα. Μόνο αυτό το πρόβλημα βλέπω είναι εκπληκτικό οδηγό. Δε... <laughs> Μ' αρέσει συγγνώμη, στα 40 του κιόλα ναι. που θα πάει, στο πιο απαιτητικό περιβάλλον και. Όποιοι δεν το γνωρίζουν, χαριτολογώντα το λέω, α ρωτήσουν έναν Φέτελ, α ρωτήσουν έναν Αλόνσο, α ρωτήσουν έναν Αλέν Πρόστιτ, mm -hmm. το πώ του χειρίστηκε η Ferrari. Άρα πάει στα δύσκολα ο Χάμιλτον. Ναι, πηγαίνει στα δύσκολα, γιατί είναι διαφορετικό το να μαθαίνει μια ομάδα τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια και μετά να αλλάζει employer. Βασικά. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Ναι, ναι. Ε, αλλά θεωρώ ότι. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ίσω ένα από τα καλύτερα partnerships που θα δούμε στη Φόρμουλα 1, ίσω μετά τον Michael Schumacher mm -hmm. ε, Τι θα δούμε. Απλά αυτό που με φοβίζει είναι ότι ε, έχει κατασπαράξει αρκετά τα λέντα Φεράρι. Φέτελ, Φερνάντο Αλόνσο, αρκετοί προσπάθησαν να φέρουν έναν τίτλο στη σκουτερία Ferrari αλλά δεν τα κατάφερα περισσότερο λόγω των. Ε, όχι να πω τον politics, περισσότερο των ανθρώπων κλειδιά ή το chemistry στην στην ομάδα. Με τον Βασέρ όμω είναι εντελώ διαφορετική ιστορία. Άρα δε, δεν πρέπει να, να συγκρίνουμε με τον Αλόνσο, με τον ναι. Φέτερ. Άλλοι πρωταθλητέ τι έχουν πετύχει. Και να το επαναλάβουμε. Ο Βασέρ ναι. γνωρίζει τον Χάμιλτον ναι. από τι χαμηλότερε κατηγορίε, γιατί τον είχε ω πιλότο του στο GP2. Έτσι ναι, είναι. Ακριβώ. Λόγω του Βασέρ πιστεύω ότι θα είναι έναν καλό, μια καλή μετακινήση του Χάμιλτον στη Φεράρι. Λούις Χάμιλτον, Σπύρο, ακρίβεια, στρατηγική, τακτική, λαμπρότητα. Ένα πιλότο με τρομερό χάρισμα. Οι τίτλοι δεν έρχονται από μόνοι του. Ε, Πώ βλέπει εσύ το δικό του έτσι πάντρεμα με την σκουτερία Φεράρι για το 25. Είχα την τύχη μπέση να μου δοθεί βήμα δημόσιο από, αυτήν εδώ, από αυτό εδώ το podcast. Το είχα πει πέρσι ότι θεωρώ ότι είναι κίνηση που θα γίνει όσον έκπληξη και αν ακούγεται. Πιστεύω ότι σωστά έγινε. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση ότι πίστηκε ο, ο Βρετανό πολύ προαθλής, να κατευθυνθεί στο Μαρανέλο με αυτόν το ίδιο όμορφο δύσκολο περιβάλλον. Και να μην πετύχει, θεωρώ ότι σωστά έπραξε, διότι είναι μεγάλη πρόκληση να αφήσει την, έτσι, την ησυχία σου, να πούμε σε εισαγωγικά. όχι την ησυχία, δεν είναι δοκιμό ο όρο, ε, μια Mercedes με, με το γνώριμο περιβάλλον που έχει προσαρμοστεί πλήρω και έχει πραγματικά πάρει τόσου τίτλου, τόσε νίκε, τόσα pole position και να κατευθυνθεί σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Το λέει η ψυχή του, πολύ σωστά έκανε, θεωρώ και ο ίδιο, αλλά και η Ferrari, διότι ο Σερλουή Χάμιλτον, αυτή τη στιγμή σε αριθμού, είναι ο πιο πετυχημένο πιλότο στην ιστορία τη Φόρμουλα 1. Πολυνίκη, πολυπόλμα, πολυ ε, θα βοηθήσει την ομάδα μα. Πάντω και μια έτσι κάτι τώρα που έρχεται στο μυαλό μου. Οι Ferrari και οι Mercedes ανέκαθεν προσλάβαναν του πιο έμπειρου. Δηλαδή από την Ferrari και τη Mercedes πέρασε και ο Σούμαχερ, 7 φορέ προαθλητή και ο Χάμιλτον τώρα και ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο δεκαετία mm -hmm. του 50 ήταν και στη Ferrari και στη Mercedes για την καριέρα. Ε, εντάξει, ο ο Prost πέρασε από τη Ferrari, δεν υπήρχε την δική του εποχή Mercedes. Ε, Τέλο πάντων, όσον αφορά άλλου υπερπιλότου που οδήγησαν για αυτέ τι ε, ομάδε. Αλλά ξέρει κάτι, ακού τακτικά ο Χάμιλτον ε, πολύ. Όσοι ίσω κυρίω τον κατηγορούν ω πιλότο. Θέλουμε να το δούμε, λέει, σε ένα α, μη ανταγωνιστικό μονοθέσιο, μια ομάδα που είναι στα δύσκολα για να δούμε αν θα αξίζει. Και αυτή είναι η πονεμένη ιστορία πολλών χρόνων που ακούμε μέσα από τα χρόνια για όλου του πολυπροτάθητε τη Φόρμουνα. Το ακούσαμε προσωπικά για τον Σένα, το ακούσαμε προσωπικά για τον Σούμαχερ, το ακούσαμε για του πιλότου ότι το αυτοκίνητο είναι αυτό που του δίνει τα προαθλήματα και όχι ήδη. Και το ζήσαμε εμεί, παιδιά. Δηλαδή, θυμάμαι τον Άιρτον Σένα το 1993, με γίνει την Μακλάρεν Φόρτ να κερδίζει 5 από τα 16 Grand Prix, και τρίβαμε όλοι τα μάτια μα και σώπασε του πάντε. Ο Μάικλ Σούμακερ τρία χρόνια αργότερα, το 1996, το πέτυχε με γίνει την νοθρή Φεράρι, τρει νίκε απίστευτε. Λεπτομέρειε τώρα πάνω στην Ουρού ανέβαινε στο βελγικό γραμμή και έπαιζε το τιμόνι. Είχε, είχε πρόβλημα ε, τέλο πάντων ε, ανακρίβεια στο τιμόνι και τώρα ανεβαίνει στην Ουρού στη βροχή. Mm. Με αυτό το πρόβλημα και να κερδίζει και την κούρσα, εντάξει, ο κόσμο πρέπει να ψάχνει κάτω από το φακό. Και πού θέλω να καταλήξω ότι α μην πάμε μακριά με τον Χάμιλτον. Ποιο θα το είπα, αλλά θα το επαναλάβω. Ποιο τερμάρισε τρίτο στο περσινό πρωτάθλημα, σχεδόν δεύτερο, με εκείνη την δύστροπη και δύσκολη να οδηγηθεί η Μερσεντέ, παρολίγο να κερδίσει και την. Ε, την RB19 του Σέρτσιο Πέρε. Την RB19, το πιο dominant μονοθέσιο όλων των εποχών, παρολίγο ο Χάμιλτον να το κερδίσει. Άρα, Φεράρι και Χάμιλτον δεν είναι τυχαία που έρχονται μαζί το 2025 και νομίζω Όπω λέει και ο Άγγλο, love or hate them, love or hate him, τον Χάμιλτον, ενώ θα είναι πολύ 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 ενδιαφέρον να δούμε πώ θα κάνει η καριέρα στην ε, Ferrari. Συμφωνώ απόλυτα και ανυπομονώ για το, για το 2025. Είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ να συμβεί. Χαίρομαι που συμβαίνει. Και για να δούμε να τελικά γράψει πάντως, με, το όνομα του, τα, με χρυσά γραμμάτα το όνομα του στο Μαρανέλ. Πάντω, ταπεινή μου άποψη, όσον αφορά την πίεση που αναπόφευκτα θα δεχτεί ο Χάμιλτον και το χρόνο που θα πάρει, που είπε ο Μάρο πριν, η διαφορετική κουλτούρα για να εγκληματιστεί και να συνηθίσει. Αλλά από την άλλη, νιώθω ότι το ρίσκο του Χάμιλτον είναι λιγότερο από ότι ίσω κάποιον άλλων πιλότων που πήγαν στη Φεράρι. Και εξηγούμε. Η Φεράρι διανύει ήδη αυτή τη δεύτερη περίοδο κατάρα στο Μαρανέλο 16 χρόνια χωρί τίτλο. Αν ο Χάμιλτον αποτύχει στα 17-18 χρόνια που θα διανύει η Ferrari να μην κατακτήσει τίτλο μαζί τη, νομίζω πω οι περισσότεροι θα πούν άλλο ένα μέγας που απέτυχε και θα ρίξουν πιθανότατα την ευθύνη πάνω στην ομάδα. Αν κατακτήσει όμω τον τίτλο μετά από 17-18 χρόνια χωρί τίτλο η Ferrari, ο Λούις Hamilton, θα γίνει ένα ε, ε, διαχρονικό θρύλο. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που το έχει ο ίδιο υπόψη του και που συνδυάζεται με εκείνο τον πειρασμό όσοι δεν θέλει να οδηγήσει mm -hmm. για την σκουτεριά Ferrari. Καλή μόνο. Άρα το καλύψαμε και αυτό λίγο πολύ το θέμα. Θα έχουμε ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον Χάμιλτον και για την Ferrari στα επόμενα Grand Prix. Ε, συγγνώμη, και στα επόμενα Grand Prix και στα επόμενα podcast, ειδικά με όσα συμβαίνουν στη Mercedes στο φετινό πρωτάθλημα που δεν βγαίνει ακόμα από τον Βούρκο η ομάδα. Αλλά α κρατηθούμε έτσι στα γρήγορα προ Άστον Μάρτιν και Μερσεντέ, Άστον Μάρτιν και Μακλάρεν, τι ομάδε που τερμάτισαν στη Σαουδική Αραβία μπροστά από τη Μερσεντέ. Ε, Μάριε, Άστον Μάρτιν, πέμπτη θέση για τον Φερνάντο δική τους κούρσα στην Τζέτα, νομίζω πω ειδε τη δικη του κουρσα στην τζετα νομιζω πω ηταν one off ε, Ναι, θεωρώ ήταν one-off. Ε, φυσικά αν είχαμε και το Landstroll στον Αγώνα περισσότερα από έξι γύρους, ε, θα μπορούσαμε να δούμε που είναι το λεγόμενο baseline, με το ίδιο που είχα πει για το Πέρες, ε, θα μπορούσε να φανεί πιο καθαρά αν η θέση του Φερνάντο Αλόνσο είναι λόγω του Alonso, είναι λόγω ενό αρκετά γρήγορου μονοθεσίου. Ε, εγώ θεωρώ ότι ίσω να είναι ένα one-off. Ε, απλά αυτό που θέλω να πω, το οποίο ισχυγεί για τη Mercedes είναι και το ότι είχε μπει ο Σπύρο στο πρώτο podcast, το πόσο περίπλοκη είναι η Φόρμουλα 1. Απλά να δώσω κάποιου αριθμού για να καταλάβει ο κόσμο το πόσο περίπλοκα είναι ε, το λεγόμενο development τη Φόρμουλα 1. Έναν ECU σε έναν αγώνα παίρνει σχεδόν κοντά στο 1 εκατομμύριο data points. Αυτά είναι διπλάσια αριθμό από τι ε, λέξει που θα πούμε σε όλη μα τη ζωή. Για να κάνουμε πόσο μεγάλο είναι. Άρα, σκεφτείτε ότι με έναν εκατομμύριο data points, πόση πολλή ανάλυση πρέπει να γίνει για, για, για το κάθε μονοθέσιο το τι γίνεται. Σωστά έχει πει ο Σπύρος ότι αν δεν μπούμε στην Ευρώπη, δεν ξέρουν που είμαστε. Δεν είναι ότι η Ευρώπη θα μα απαντήσει που βρισκόμαστε. Απλά, μέχρι να μπούμε στην Ευρώπη, υπάρχουν 4-5 αγώνε, για παράδειγμα. Άρα σκεφτείτε ότι μια ομάδα Φόρμουλα 1 θα πάρει πάνω από 5 με 6 δισεκατομμύρια data points για το κάθε αυτοκίνητο. Μιλάμε για τώρα μια ομάδα να έχει 10 δισεκατομμύρια αριθμού, τα οποία πρέπει αυτοί να καταλάβουν τι βλέπουν. Αυτό δείχνει το πόσο ε, περίπλοκη είναι η Φόρμουλα 1, το πόσο χρόνο θέλουν οι ομάδε για να καταλάβουν τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, τι πάει σωστά, τι δεν πάει σωστά. Ε, είμαι σίγουρο ότι αν φέρουμε εδώ ε, την Aston Martin, τη Ferrari, οποιαδήποτε ομάδα και ρωτήσουμε το κάθε team principal ή CEO πού βρίσκεστε, κανεί δεν ξέρει. Γνωρίζουν που βρίσκονται για τώρα μέχρι το προηγούμενο Grand Prix. Άρα mm. θέλουν χρόνο οι ομάδε. Ε, φυσικά μπορούμε να αντιληφθούμε αν μια ομάδα έχει κάνει μια one-off εφάνιση, μπορούμε να αντιληφθούμε αν μια ομάδα είναι ελάχιστα πιο μπροστά στην άλλη. Αλλά για μένα είναι αρκετά ερωτηματικό πλέον η Αστο το που θα είναι φέτος το πρωταθλήμα, μια αρκετά safe απάντηση είναι ότι ίσω παραμείνει στη θέση που είχε εντερμαντήσει πέρσι. πέρσι ναι, ναι. Πάντως τα γρήγορα, διότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το τελευταίο Grand Prix που γίνεται τέλο πάντων να πάμε πολύ μπροστά τέλο πάντων για να ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώ στην Αυστραλία. Αλλά τα σημάδια που είδαμε σε εκείνη την ιδιαίτερη πίστα στην Τζέτα είναι ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν το καλύτερο όσον αφορά τα long runs από την Πέμπτη. Υστερούσε από τελική ταχύτητα Σπύρο και προσπάθησαν κάπω να μειώσουν το συντελεστή οπισθέρκου σα και τα κατάφεραν με εκείνο το σκου που έβαλαν μπροστά που κάνει απαγωγή του αγκάθαρτου αέρα από τα μπροστινά λάστιχα. Αλλά το θετικό που κρατώ για την Άστον Μάρτιν και έχει να κάνει με το μέλλον είναι ότι υπέγραψαν και τον Πολύ σπουδαίο και τρανό Μπομπέλ. Ναι. Ο πρώην τεχνικό διευθυντή ε, τη Renault εν εποχή Φερνάνδο mm. Αλόνσο, όταν πήρε του δύο τίτλου του 2005-2006, αποχωρεί από την καημένη την Αλπίν και αυτό, και λέμε καημένη, γιατί εντάξει, νομίζω ο κόσμο γνωρίζει λίγο πολύ τι συμβαίνει στην Αλπίν που ψυχοραγεί και χάνει κόσμο. Ε, άρα προσθέτω κάτι θετικό για το μέλλον τη Αστον Μάρτιν. Ο Μπομπέλ μαζί με τον Νταν Φάλο και τον Μάικ Κράκ, νομίζω πως θα κτίσουν. Κάτι καλό για το μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, Μεγάλυψε και εσύ, Δημήτρη. Μεγάλυψε και ο Μάριο με αυτά που είπε. Με αυτέ τι ιδιαίτερε λεπτομέρειε σχετικά με τη βάση data που έχουν οι ομάδε, που είναι πραγματικά ε, πολύ εντυπωσιακό όταν το μαθαίνει κάποιο αυτό. Ε, σχετικά με την Άστον Μάρτιν, συμφωνώ απόλυτα με το ότι πήραν αυτόν τον σπουδαίο Bob Bell, και αν θυμάσαι σε καθηγητήρια συνομιλία που είχαμε φέτο, μετά που είδα το μονοθέσιο τη Μερσεντέ, σου είχα πει ότι οι αεραγωγοί των ψυχτικών γράφουν σε εισαγωγικά το όνομα του Μπομπέλ πάνω. Ναι, μην ξεχνάμε 19, ότι πέρασε, πέρασε και από τη Μερσεντέ ο Μπομπέλ, μην ξεχνάμε αυτό. αλλά... Ε, πιο μάγια. Ναι, ναι. ναι, ναι, πιο, ναι, ναι. Ε, έτσι, είναι ένα σπουδαίο ε, αριθμιστή, ένα σπουδαίο τεχνικό, ο οποίο θα δώσει όθηση στη, στην ομάδα. Τώρα θα εξαρτηθεί και με τον Φερνάντο Αλόνσο αν θα μείνει ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Ε, είναι γερέ οι βάσει. Είμαι από αυτού που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο Λάστροφ και να μπει ένα πιο ικανό, ίσω ή πιο σταθερό mm -hmm. να ναι. πούμε πιλότο. Διότι δεν τον κρίνουμε αυστηρά βάση του ότι δεν πιστεύουμε τόσο στι ικανότητε του. Έχει βελτιωθεί πολύ σε σχέση με την ναι. πρώτη μέρα, αλλά δεν έχει το βάθο ναι. την ικανότητα ενό χαρισματικού. Για μένα είναι ο Πέτρο Ντινή τη εποχή του, όσοι τον πρόλαβαν τον Πέτρο Ντινή. Mm. Αλλά να πούμε ότι. Ε, εντάξει, θα, θα το αποφασίσει, αποφασίσει αυτό νομίζω ο πατέρα Σπύρο. Αλλά για να πάμε έτσι και προ την ε, Μακλάρεν. Παιδιά, με εντυπωσίασε και διόρθωσε με Σπύρο και Μάρεν, κάνω λάθο, ε, η Μακλάρεν. Περιμέναμε στην Τζέτα να είναι πιο ανταγωνιστική για τα χαρακτηριστικά που έχει το μονοθέσιο τη και στι εκείνε τι γρήγορε τροφέ 22-23, νομίζω πω ήταν το πιο γρήγορο μονοθέσιο μαζί με τη Red Bull σε εκείνο το σημείο. Και παιδιά με εντυπωσίασε τρομερά. Ο Όσκαρ Πιάστρη, για πήρε το Όσκαρ, όσον αφορά. Τερμάρισε και τέταρτο στην κούρσα. Προκρίθηκε πάλι τέταρτο, νομίζω ήταν. Mm. Στον Κρήτ ψηλά τέλο πάντων, <ΣΣ> όπω και <ΣΣ> να έχει, και έκανε, θα έλεγα ότι στα προγραμματικά που έγλεψε μια-δύο φορέ του τοίχου μου, θύμισε τον αίμνητο στο Βιλνεύ, τέλο πάντων. Και στα γρήγορα να πω ότι η σημερινή πιλότη, λε και ένα, βάλει ένα ξύλο πάνω σε δύο ουρανοξίστε και περπατά πάνω σε αυτό το ξύλο και σταυρώνει με δίχτυ από κάτω ασφαλεία. Ε, ε, στα πιο παλιά χρόνια δεκαετία του τέλο πάντων 80-90 και, και μετά μάλλον, οι πιλότοι βάδιζαν πάνω σε ένα λεπτό σχοινί πάνω στου δύο ουρανοξίστε με από κάτω δίκτυ. Ο Ζιλ Βιλνεύ στην δική του εποχή έκανε τούμπε πάνω σε εκείνο το λεπτό σχοινί, πάνω σε τόσο ύψο που είναι οι ουρανοξίστε και από κάτω χωρί δίκτυ. Και αυτό μου θύμισε λίγο πολύ ο Όσκαρ Πιάστη στα προγραμματικά. Ε, ήταν εξαιρετικός και νομίζω ότι η McLaren δεν μπορεί να βασιστεί πάνω στο αποτέλεσμα τη Τζέτα, Μάρι, αλλά έχει προσέξει κάτι σημαντικό για τον από πλευρά Λαντονόρη πάνω στην εκκίνηση που θα μα διαφωτίσει όσον αφορά και το πώ γίνονται εκκοινήσει ναι. και στο επόμενο Grand Prix στην Αυστραλία. Ε, μπορεί ναι. να μα πει τι έχει παρατηρήσει. Απλά μία μικρή παρέθεση ότι η Μακλάρεν ήταν εκπληκτικά γρήγορη στη ζίγορη στροφή. Ειδικά στο σύμπλεγμα έκτη με δέκατη στροφή στην Τζέτα ήταν θεωρώ από τα πιο γρήγορα μονοθέσια, αλλά υστερούσα στην τελική ταχύτητα που θεωρούμε ότι. Ε, συνεχίζουν τον development της περσινής σεζόν αλλά πάλι τα προβλήματα στις χαμηλές στροφές στις, στις, στις στροφές αργές. Στις, στις αργές στροφές βασικά και στην τελική ταχύτητα ακόμη ύστερη. το τι ήθελα να αναφέρω ήταν σχετικά για τον jump start του Λαντονόνης γιατί αρκετοί είχαν πει γιατί δεν έχει πάρει το penalty. Το πώ δουλεύει η Φόρμουλα 1 υπάρχουν τα λεγόμενα transponders. Είναι transmitter με responder. Βασικά στην ασφαλιστή τη πίστα υπάρχουν ε, θαμμένα μέσα στο τάρμακ υπάρχουν κάποια καλώδια τα οποία είναι κάτι σαν, ε, σαν αισθητήρε. Στο μονοθέσιο υπάρχει ένα αισθητήρα, όχι στο ρήγχο, κάπου κάτω από τα πόδια του οδηγού. Έτσι, ως αποτέλεσμα. Όμως, όταν αφαιρέσει το ρήγχο, νομίζω φαίνονται εκεί τα. Ναι, ναι, ναι αν όταν αφαιρέσουμε το ρήγχο, λίγο πιο πίσω υπάρχει ένα αισθητήρα. Όταν το μονοθέσιο είναι στον γκριτ είναι αρκετά, υπάρχει μια απόσταση από την άσφαλτο μου η οποία υπάρχει ο αισθητήρα με τον αισθητήρα το υπάρχει στο μονοθέσιο. Βασικά είναι ένα motion sensor. Όταν το μονοθέσιο περάσει αυτό το σημείο και δύο αισθητήρε έρθουν ας πούμε σε ένα proximity κοντά, τότε κάνει trigger ένα signal μαζί με το ID του μονοθεσίου πάνω στην FIA και πλέον η FIA μπορεί να δει στις κάμερες έχει γίνει, παίρνουν το alert ότι αυτό το μονοθέσιο μάλλον έχει κινηθεί μπροστά άρα είναι το alert για να δουν on board, για να, για να δουν αν έχουν κλείσει τα κόκκινα φώτα και αν το αυτοϊό έχει προχωρήσει όσο τα κόκκινα φώτα ήταν, ήταν ακόμη, ήταν ακόμη ε, αναμένα. αναμένα. Για αυτόν τον λόγο ο Λάντο Ωρίς είχε πάει μπροστά αλλά είχε πατήσει κατευθείαν τα stopper. Το, περ, το όσα, Ναι, όσα αποτελέσμα δεν είχε περάσει το σημείο που θα κάνει τριγητά μέσα στο threshold. Ο λόγο που έχουμε threshold είναι επειδή όταν βάζουν ταχύτητα, μπορεί να μα πει ο σπίρο καλύτερα, μπορεί να υπάρχουν κάποια τραντάγματα στο μονοθέσιο, να κινηθούν λίγο μπροστά έτσι, του έχουν έναν threshold. Διαβασμένο άρα ο Λαντονόρη. Ε, Διαβασμένο ο Λαντονόρη είναι τον ίδιο τρόπο που δουλεύουν και τα pistops που γνωρίζουν πότε σταματάει. Και πότε ξαναφεύγει το μονοθέσιο από τα pitch. Άρα μετρούν το χρόνο που δεν έχει αλλάξει ε, το σήμα που έχουν πάρει από την αισθητήρα. Άρα ξέρουν πόσο χρόνο έχει μείνει στα pitch. Απλά για να πω του κόσμο να δει κάποια βίντεο στο YouTube και να καταλάβει γιατί κάποιοι οδηγοί δεν έχουν πάρει πέναρτη το 19 στην Ιαπωνία. Όταν είχε κάνει το ίδιο λάθο ο Σεπάσιαν Φέτερ, που είχε πάει λίγο μπροστά όταν, είχαν, ε, ε, όταν είχε, είχε αρχίσει ο αγώνα, πάτησε ένα stoper αλλά πάλι ήταν μέσα στο threshold, mm -hmm, mm -hmm. άρα δεν είχε πάρει πέναλτι. Και το δεύτερο παράδειγμα είναι το λεγόμενο perfect start που λέμε το 2020 στο Αστριακό Grand Prix με τον Βαλτέρι Μπότα που είχε κάνει την τέλεια εκκίνηση. Mm -hmm. Το τι είχε γίνει με τον Βαλτέρι Μπότα, το μονοθέσιο είχε αρχίσει να κινείται πριν κλείσουν τα κόκκινα φώτα, αλλά επειδή ήταν μέσα στο threshold, άρχισε να κινείται πριν κλείσουν τα φώτα, mm -hmm. αλλά ήταν το timing όπου δεν είχε ξεπεράσει το threshold, αλλά ήταν εν ώρα κίνηση και μετά είχαν ανάψει το πράσινο φώτα, το τέλειο αυτό, timing. Το τέλειο τάιμιγ, άρα θεωρητικά ο Βάλτερ Μπότας είχε κάνει jump start, αλλά επειδή ήταν μέσα στο θρέσο που είναι χιλιοστά το δεύτερο λεπτό, γι' αυτό δεν είχε πάρει πέναλτη. Yeah. Σπυρό, ευχαριστούμε για αυτή την διαφόρηση Μάρια Εξαιρετική. Σπυρό, παρακολουθώντα την κούρσα όλη τη διάρκεια, σκεφτόμουν τη μάχη του Λούις Χάμιλτον με τον Όσκαρ Πιάστρη. Μερσεντέ εναντίον Φεράρι. Και δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό Maclaur. μου άλλη μια φορά. Συγγνώμη. Μερσεντέ Μακλάρ. Συγγνώμη. Μερσεντέ Μακλάρ. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. Ο Χάμιλτον με την Μερσεντέ μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρη τη Μακλάρ. Και δεν μπορούσα να βγάλω από το μυαλό μου όλη την ώρα εκείνη τον uh, Y250 Vortex. Διότι ο Χάμιλτον κράτησε τον Πιάστρια τον μισό αγώνα πίσω του. Με μια Mercedes η οποία υστερούσε σε τελική ταχύτητα, οκ, okay, και η Mercedes δεν ήταν καλύτερη πάνω στην τελική, αλλά με φθαρμένα ελαστικά, με εκείνο το μονοθέσιο το οποίο ήταν διαβολικό πάνω στι γρήγορε στροφέ, η Mercedes πάντα μιλώ, και γι' αυτό έρχεται στο μυαλό μου πάλι εκείνο το Y250 Vortex που έπρεπε να κάνει pit stop ο Χάμιλτον για, για να τον περάσει ο, ο πιάτρι, και άλλη μια φορά ίσω η Mercedes να είναι ένα από τα πιο δύσκολα μονοθέσει να ακολουθήσει φέτο κάποιο με ό,τι έχουν κάνει εκεί με τον προστινό πτερίο που στέλνει τον αέρα προ το πίσω μέρο για να υποφεληθούν βεβαίω αεροδυναμικά το ίδιο το δικό του μονοθέσιο, αλλά ε, κάνει και κακό σε εκείνον που ακολουθά. Είχαμε εξηγήσει στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast μα. Ε, δεν θα πω το προβλέψει, δεν είναι ωραία λέξη. Δεν θα πω είχαμε προβλέψει. Είχαμε δει ναι. ότι θα γινόταν αυτό. Σε ακριβώ επόμενη γκουστά αν έγινε. Διότι στέλνει ακαθαρτό να αέρα το μονοθεσιόν πίσω, δυσκολεύοντα το άλλο να ακολουθήσει. Ναι, με δεν είχε ε, καλή τελική, τελική ταχύτητα η Μεσέντε, αλλά ούτε και η Μακλάρεν. Όμω η Μακλάρεν είχε DRS, αλλά ναι. πάλι δεν μπορούσε να τον περάσει. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι η μερίδα του λέοντο σε αυτό είχε το Y250 τη Mercedes. Yeah. Είναι ένα πολύ δύσκολο μονοθεσιό και να ακολουθήσει mm -hmm. και να προσπεράσει η Mercedes. Ε, πάντως, Θα το δούμε και στην δ, πορεία. Δύο αγώνε τώρα βλέπουμε στην πράξη αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν το λέμε γιατί έχει μια Mercedes που είναι γρήγορη και δυσκολεύονται να την περάσουν. Ναι, έχει ναι. μια Mercedes που έχει προβλήματα ναι. και δυσκολεύονται να την περάσουν. Και πάμε στη Mercedes γιατί στο λίγο χρόνο που μα έμεινε, παιδιά. Εξακολουθεί μάρεν ένα μυστήριο η δική τη απόδοση στο φετινό πρωτάθλημα. Έχουν ε, ξεφορτωθεί τα 0 pots, αλλά συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα και είναι όπως μαθαίνουμε δεν έχει να κάνει με το setup αλλά είναι κάτι και πάλι πιο βαθύ στο DNA του, της W15. Ναι, είχαν δει προβλήματα με bouncing πάλι που ίσως ο λόγος να ήταν λόγω των υψηλής θερμοκρασία. Γιατί όταν ψηλώνει η θερμοκρασία, αλλάζει ακόμη και το πώ δουλεύει αεροδυναμικά ένα μονοθέσιο. Άρα σημαίνει αν αναγκάστηκαν να κατεβάσουν το μονοθέσιο πιο κάτω για να πάρουν την κατώθεση Πλέον, μετά όταν είχαν ε, ξανακατέβει θερμοκρασίε, άρχισε πλέον τον bouncing. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μια ομάδα δεν είναι κατά πόσο πρέπει να είναι διαβασμένα από θέμα θερμοκρασίε ή πώ θα, θα αλλάξουν οι γερικέ συνθήκε. Είναι περισσότερο πώ θα αντιληφθούν κάποια fundamental χαρακτηριστικά ε, του μονοθεσίου. Φυσικά, ήταν το πιο αργό μονοθέσιο στι στροφέ, ήταν πιο αργό και από Ισαλπή. Πράγμα το οποίο δεν είναι ε, το πιο ωραίο πράγμα να ακούσει ο Τότο Γουλφ για την ομάδα του. ότι πλέον στι γρήγορε στροφέ έχουν θεωρώ ότι έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Το οποίο πρέπει να λυθεί γρήγορα γιατί δεν τους βλέπω στην Ιαπωνία να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί με αυτό που έχουμε δει στην Τζέτα. Ε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει έναν αλαφρυντικό γιατί είναι ο δεύτερο αγώνα. Έχει κλείσει ένα μήνα σχεδόν. Το, το μονοθέσιο σε ζωή <laughs> σε σχέση με ε, δύο χρόνια, τρία χρόνια είναι στον Υπηαγωγείο πλέον, τα άλλα, τα άλλα μονοθέσια. Είναι βρέφο ακόμη <laughs> οι ναι. Μερσεντές. Άρα το δούμε από αυτήν την άποψη τι έχουν κάνει. Αλλά επειδή είναι μια ομάδα με 7-8 τίτλους, αν μετρήσουμε από το 2009-2010, ε, το οποίο πλέον είναι πίσω στη Φόρμουλα 1, έχουν τόσους πολλούς τίτλους, ε, πρέπει με αρκετά γρήγορα βήματα πλέον να αρχίσουν να βρίσκουν τα προβλήματα του. Το ότι φεύγει ο Λουί Χάμιλτον δεν βοηθάει τη Μερσεντέ. Για τον λόγο ότι ο Λουί Χάμιλτον από την ώρα που έχει πει ότι πάει στη Ferrari, πλέον υπάρχει μία μαύρη κουρτίνα μπροστά του για να δει τι είναι το development για την επόμενη χρονιά. Yeah. Άρα πλέον η συμβολή του Λουί Χάμιλτον στο πώ μπορεί να γίνει develop η Μερσεντέ για φέτο, αλλά κυρίω για το μέλλον. Πλέον έχουν χάσει ένα σημαντικό παράγοντα ε, για τον development, κάτι το οποίο πιστεύω ότι ίσω να κάνει πιο γρήγορα τα, τα, τον development τη Mercedes, ναι. γιατί ο Louis Hamilton θα φύγει από την ομάδα. Πάντω, μπήκε σε υπερμεγένθηση το πρόβλημα τη Mercedes στην Jetta που έχει γρήγορε τροφέ. Και να εξηγήσουμε ακριβώ γιατί. Γιατί πρόβλημα πάνω στι γρήγορε τροφέ, λέμε, ήταν αργή και σίγουρα παραδείσαι 41 χιλιόμετρα πιο αργή στην ευθεία από τη Red Bull. Αλλά άμα υπολογίσει κανεί. Στη μικρή ευθεία. Στη μικρή ευθεία. Άμα παρατηρήσει κανεί ότι το αυτοκίνητο ήταν διαβολικό πάνω στι γρήγορε στροφέ. Δηλαδή στα χέρια του πιλότου, φανταστείτε τώρα, 280 χιλιόμετρα ανάμεσα στου τοίχου, να μην έχουν την αυτοπεποίθηση να, να το πιέσουν το μονοθέσιο. Άρα αυτόματα ο πιλότο δεν μπορεί να πάρει τη στροφή με το πόδι στον γκάζι, γιατί δεν έχει την αυτοπεποίθηση να το κάνει. Γιατί φοβάται για οτιδήποτε μέχρι και για τη ζωή του. Άρα μπαίνει εκεί στον κύκλο αυτό το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να πάρουν γρήγορα, να περάσουν γρήγορα από τι γρήγορε στροφέ. Και να βάλω τα πράγματα και εγώ μιλήσω να βγάλω από το μεγεθυντικό φαγό, μιλώντα παίρνοντα τα λόγια του Λούι Χάμιλτον που δεν θα ξεχάσω όταν τελειώσαν και τα προγραμματικά. Λέει, ξεκινήσαμε την Πέμπτη, FP1 και FP2, χάλια το μονοθέσιο, FP3. Δουλέψαμε με το setup, βρήκαμε μια λύση, τα πήγε καλά, ωραία, εντάξει. Πάμε ξανά προγραμματικά και πάλι στρέφεται πίσω η ομάδα χάλια. Δοκιμάσαμε τα πάντα με το setup play. Και αυτό που παρατηρήθηκε βεβαίω το πρόβλημα από την ταλαιπωρή είναι εκείνο το τρομερό bouncing. Και τι συμβαίνει με το bouncing, όταν είναι πάνω στην γρήγορη στροφή ο πιλότο. Γιατί έρχεται εκείνο το πρόβλημα, όπω καταλαβαίνουμε κι εμεί, διότι όταν στρίβει ο πιλότος το μονοθέσιο, η, η, ισορροπία, η, αεροδυναμική ισορροπία μετατοπίζεται απότομα από το μπροστινό στο πίσω μέρος. Άρα στη μέση της τροφής, επαναλαμβάνω, με 280 χιλιόμετρα την ώρα που στρίβει το, το, μονοθέσιο και να μην ξέρεις αν θα μετατοπιστεί ή όχι αυτή η αεροδυναμική ισορροπία, δηλαδή να στολάρει το πίσω μέρος, στολάρει το πίσω μέρος και δεν μπορεί να γαντζώσει πάνω στην άσφαλτο, είναι σοβαρό πρόβλημα. Και ο Γουλφ, ο Τότο Γουλφ λέει ότι θα το λύσουν, είναι αισιόδοξο, παρόλο που λέω ότι είναι στο DNA του μονοθέσιου και δεν έχει να κάνει κατά ανάγκη με setup, δοκίμασαν τα πάντα. Και ξέρεις, την πέμπτη σπύρο ε, έφαγαν πολύ χρόνο στο FP2 για να αλλάξουν το setup και αυτό τους τύχησε από το να ρυθμίσουν το μονοθέσιο στις θερμοκρασίες της κούρσας του Σαββάτου. Άρα... Το ένα πρόβλημα αλυσίδα στη φόρμουλα να φέρνει το άλλο και σε, σε παίρνει πιο βαθιά και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν, είναι αισιόδοξοι για την Αυστραλία. Ε, Πώ βλέπει εσύ τη Mercedes και αυτό το, το, το συγκεκριμένο πρόβλημα που βάλαμε κάτω από το φαγκό, Καταρχά, πιστεύω ότι η Mercedes ήταν ένα μονοθέσιο που ήταν καλό στι γρήγορε στροφέ. Ε, μπορώ να πω ότι μου έκανε αρνητική έκπληξη το ότι δεν ήταν. Ναι. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο αυτή τη στιγμή την ομάδα είναι το ότι ο συσχετισμό αεροσύραγγα με πιστά. Έχει ασάφεια, έχει... ναι. δεν είναι, δεν είναι σωστό. Το παρατήρησαν αυτό. Είπαν ότι τον ναι, Τέιτα ναι. που παίρνουμε δεν, δεν συμφωνεί με τι βλέπουμε στην πράξη. Και όταν δεν υπάρχει ο συσχετισμό, θα λυθεί δύσκολα το πρόβλημα. Όταν υπάρχει ο συσχετισμό, τώρα θα ξέρουν που είναι το πρόβλημα mm. και θα δράσουν ανάλογα και θα το λύσουν. Η εμπειρία μου λέει ότι θα το λύσει με μεσέντε. Είναι μια υπερομάδα με πολλά συνεχόμενα πρωταθλήματα που όπω σωστά είπε ο Μάριο, είναι μια ομάδα από το 2010 και μετά. Δεν θα μετρήσουμε την ομάδα τη δεκαετία του 50. Δηλαδή Επα... θα τη μετρήσουμε ναι, ναι, για τώρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Όταν πήρε τόσου μαζεμένου τίτλου, δεν του πήρε στην τύχη να αυτού του τίτλου. Σημαίνει υπάρχει ικανότητα. Να πω όμω κάτι μικρό εδώ που θα πάω στην άλλη πλευρά εγώ τώρα. Ότι η Mercedes μονοπόλησε στη Φόρμουλα 1 από όταν μπήκε σιγά σιγά από το 10, 11, 12, έκτισε για τους νέους κανονισμούς του 14, αλλά μονοπόλησε σε μια περίοδο που βασιλιά στη φόρμουλα ήταν οι κινητήρε. Τώρα περνάμε για πρώτη φορά στην εποχή που το ρόλο τον παίζει το σασί, τα αεροδυναμικά. Και εδώ είναι που βάζω έτσι ένα μικρό ερωτηματικό στο μπράκλι η δουλειά που γίνεται και η τεχνογνωσία τη ίδια τη Μερσεντέ στη Γερμανία, ότι δεν έχει αποδείξει ακόμα και δεν το λέω για να κατηγορήσω την ομάδα, αλλά πρέπει να αποδείξει η Μερσεντέ σε αυτή την εποχή που το σασί παίζει τον τελευταίο ρόλο, μαρί αν α, θα μπορέσει να, να, να βγει από αυτό το βούρκο. Ναι, σε πάρα πολύ καλή παρατηρήση, ότι είμαστε στην αεροδυναμική εποχή της φόρμουλα, είμαστε στην εποχή του ground effect. Ναι. Μιλάμε καθαρά για πάτομα, ε, για σασί. Ε, πρέπει να το λύσει το πρόβλημα, γιατί αν δεν λύσει το πρόβλημα, δεν θα μπορεί να φέρει να φερνάνε το αλόνσο στην ομάδα του χρόνου, για το λόγο ότι έχουν μία καινή θέση ναι. τώρα η ομάδα, η ε, Μερσεντέ πρέπει να δείξει ότι εμπιστευτείτε με ω ομάδα. Ελάτε να τρέξετε για, μαζί μου. Αυτό είναι το πρόβλημα τη Williams. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα γι' αυτό Έχουμε έναν Σάρτζεν να τρέχει για αυτού, και φυσικά αν φύγει ο Σάρτζεν δεν θα πάει ο Αλόνσο. Άρα είναι πολύ λεπτή η, 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 η γραμμή το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει η Μερσεντέ. Ναι. Απλά θεωρώ ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Η ασάφεια που, που έχουν με τον data στα operations. Σε σχέση με τα data του τη πίστα, είναι το πρόβλημα που είχαν και, και πέρσι. πέρσι. Ήταν, είχαν πει ότι είχαν πρόβλημα με τον simulator. Γι' αυτό είχε πει ο, ο George Russell ότι δεν εμπιστευόμαστε το τι μετρούμε. Την πιάνουμε στο simulator. Άρα για μα το development αρχίζει όταν πλέον θα πάμε στην πίστα. Ναι. Άρα χάνουν χρόνο στο να κάνουν develop για το μέλλον, γιατί πρέπει να δουν τι θα κάνουν τώρα στον αγώνα να προετοιμαστούν. Αλλά πάλι λέω ότι. Το ότι φεύγει ο Χάμιλτον θα έχουν λιγότερες, ένα μυαλό λιγότερο, ίσω το πιο λαμπρό μυαλό στην ομάδα για να του πει τι να κάνουν, τι να μην κάνουν, λόγω εμπειρία φυσικά. Mm. Και ότι φεύγει ο Χάμιλτον θα είναι ένα αρνητικό για την Mercedes το πώ θα κινηθούν στον development. Δεν είναι ότι δεν θα το βρουν, απλά δεν θα, το, δεν θα κάνει speed up τον development. Mm. Πάντω, Σπύρο συνεχίζουν να κυνηγούν την ουρά του γιατί εκείνα τα προβλήματα που είχα στην Τζέτα, ε, λόγω τη έλλειψη τελική ταχύτητα, αναγκάστηκαν να, βάλουν, ε, να μειώσουν τι κλίσει ε, στι τσέργε του. Τέλο πάντων, που ε, όξινε το, ε, τόνωσε το πρόβλημα ε, αστάθεια πάνω στι στροφέ. Τέλο πάντων, το ότι αφαίρεσαν τερίγιο άρα είχε λιγότερο κράτη με το αυτοί πάνω στι στροφέ. Αλλά μελβούρνη, Σπύρο, αρκετά διαφορετική πίστα. Ε, πώς Πώ υπολογίζει εκεί να τα πάει η Μερσεντέ, Είναι μια πίστα η οποία χρειάζεται κατώθηση. Όχι όσοι χρειάζεται τα προηγούμενα χρόνια, διότι υπάρχουν κάποιε αλλαγέ. Αν δεν απατώ, έχουν μία, δύο, τέσσερι ζώνε διαρρέ. δεν απαδόμαι. πλέον στη Μελβούρνη. Ε, θα τα πάνε καλύτερα, θεωρώ, από την Τζέτα. Είναι γρήγορη πίστα με το Albert Park, όχι όσο όμω η Τζέτα. Mm -hmm. Πιστεύω θα τα πάνε καλύτερα. Ε, θα έχουν το χρόνο να απαντήσουν κάποια πράγματα λόγω του ότι έχουμε ένα μικρό κενό μια εβδομάδα mm -hmm. πριν κατευθυνθούν στη Μελβούρνη. Περιμένω κάτι καλύτερο. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν από την εμπειρία του Σέρλου Ισχάμιλτον, διότι ο Ράσελ είναι πολύ νεαρό σε ηλικία για να σταθεί αυτή τη στιγμή η ομάδα πάνω του όσο, με, από πλευρά πληροφόρηση. Τώρα σίγουρα είναι με την πλάτη στον τοίχο. Θα βελτιωθούμε μέσα στη σεζόν. Δεν ξέρω όμω αν έχει πετάξει το πουλίνιδι. Ναι. Λοιπόν, εδώ, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Σίγουρα θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη για τον Grand Prix τη Αυστραλία που έρχεται. Η Red Bull είναι μπροστά. Φεράρι κάνει τρομερά βήματα. Δεν μπορεί να υποτιμήσει McLaren ούτε Mercedes. Η Aston Martin είναι περίπου εκεί που είναι. Παλεύει με τον Αλόνσο. Άρα. Θα δούμε, έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο πρωτάθλημα. Ξανά ευχαριστώ παιδιά που ήταν μαζί μου. Ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήταν μια άλλη μια φορά μαζί μας και τον αγαπητό φίλο Κωνσταντίνο Χαραλάμπου στην παραγωγή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο σε δύο εβδομάδες καιρό. Οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.